Έλα, για πάμε! Για πάμε! Καλώς ήρθατε για το τσακαρό καταπληκτικό μας κορφό πιπινό καψούριδες! Ζουμουσάδες, ζουμουσίτσες και ζουμουσάκια, αθλητήρια και αθλητήρες καν του δόθε! Πάμε και σήμερα για δύο ραδιο ψυχοθεραπεία και αντιψυχοκοτισμό, λέμε! Πάμε να τα κάνουμε ένα γιάχμα, να κάνουμε κλειστή τρύπνα στα αναχώρια, να περάσουμε την παρακότα από τις μεραχολίες και να κάνουμε και σήμερα μια αγνή, μια αυθεντικά, μια τόφια ζουμουσάδα! Καλωσορίζω το τρελό αγόρι πίσω από την κονσόλα, τον Τιτάνα με τα μπλιμπλίκια. Γεια σου, αδερφέ μου, Σωτήρη Δασκαλάκη. Καλώς ήρθες, θριαβευτή. Καλώς ήρθες, ήρθες. Έχασες Δευτέρα Τρίτη, θέλω να σου πω, επικές εκπομπές που θα ανέβουν σήμερα στο zoomusu.gr, γιατί είχαμε ένα τεχνικό θέμα, αλλά θα το λύσουμε άμεσα. Άμεσα. Ελάτε στην παρέα μας, κοπιάστε, γιατί και σήμερα έχουμε ετοιμάσει ωραία πραγματάκια για εσάς. Μην ξεχνάμε σήμερα πρώτα απ' όλα και πριν απ' όλα να πούμε ότι έχουμε αγώνα πάρα πολύ σημαντικό στο μπάσκετ, ημιτελικός κυπέλου Ελλάδος. Άκουγα χθες περαστικά το αυτί μου στην Era Sport να μιλούν οι μπασκετικοί ρεπόρτερς των Αθηνών και να λένε ότι όποιος από τους δύο, Ολυμπιακό και Παραθηναϊκό, περάσει, λέει, θα πάρει και το κύπελο. Δηλαδή, τόσο πολύ. Θα μου πεις, εσύ θα την περάσει την Κίμη? Πρέπει να την περάσω την Κίμη. Αλλά θεωρούν δεδομένο ότι όποιος από τους δύο περάσει θα το πάρει το κύπελο. Βέβαια, το ίδιο θεωρούσαν δεδομένο και πέρσι. Πέρσι η ΑΕΚ δεν το πήρε το κύπελο στο μπάσκετ. Άρα, δεδομένο τίποτα. Απλά γουστάρω έτσι, ρε παιδί μου, να μην με υπολογίζουν. Το γουστάρω πάρα πολύ. Όλη μας η θετική σκέψη, όλη μας η ενέργεια με τα παιδιά στις 5. Για να περάσουμε σε τελικό κυπέλου μετά από ξέρετε πόσα χρόνια. 20. 20 χρόνια μετά. 5 η ώρα. Προσοχή, γιατί έχω διάφορους αποκλεισμούς περίεργους και στο πρόσφατο παρελθόν από υψηλά κτίρια που... Το νου σας τρεμάλια. Έτσι. Το νου σας καλά, ρεμάλια. Ισχύει και για το μπάσκετ, να ξέρετε. Δεν έχει αποκλειστικότητα. Ισχύει γενικά για τον μπάσκετ. Τι, για την ξυφασκία, για το τάβλι, για το μπάτμιτον, για το τι να σου πω τώρα, για την υποβρύχια πετοσφαίριση. Όπου υπάρχει το έμβλημα, όπου υπάρχουν τα τέσσερα γράμματα, αυτό είναι όπου υπάρχουν ρεύμα. Έτσι. Το νου σας λοιπόν. Γιατί ξαναλέω, μέχρι που αποκλειστήκαμε από υψηλό πέτρινο κτίριο που ανάβει φως το βράδυ για να μην χτυπάνε τα καράβια στα βράχια. Και εννοώ το φάρο, όπως καταλάβατε. Εδώ είμαστε και σήμερα το μυαλό μας πλέον είναι και στο μπάσκετ σήμερα, αλλά στη Δευτέρα πλέον έχουμε να συζητήσουμε ωραία πραγματάκια. Έχω να διαβάσω ένα καταπληκτικό άρθρο. Το κάνουμε που και που, όταν πρέπει, από τον φίλο μας, δεν τον ξέρω το παιδί, αν είναι Ελλάδα, αν μένει στην Αθήνα, αν μένει στη Θεσσαλονίκη, τον Δημήτρη Μπεκιάρη, στο Περιοντίστα, μου το έστειλε αμέσως η αγαπημένη μου Ηλιάνα με το Σωτήρι. Θα το διαβάσουμε αυτό, μου αρέσουν αυτά τα άρθρα, έχει ανεβάσει και φοβερό ποστάρισμα η Χρύσα χθες. Έχει κάνει τέχνη ο φίλος μου, ο Κώστας ο Μιλιός, εκεί πάει ο τόνος Κώστα, ο οποίος τι έκανε. Τι έκανε, πρώτο επάνω, καρφιτσωμένο στον τοίχο μας, Σωτήρη, Κώστας Μιλιός. Θέλω να βάλεις το όπως είναι το βιντεάκι, το ηχητικό. Τι πήγε και έκανε. Αυτό το οποίο, το τραγούδι που καθιερώσαμε εμείς, εντάξει, έτσι το κάνουμε στη Θεσσαλονίκη, πήρε και έβαλε τα στιγμιότυπα από τον τύπο ο οποίος είπε θα ξυρίσει το κεφάλι του και μας είπε και Σκοπιανός. Εντάξει, δεν θέλω ούτε καν να απαντήσω, καν να μπω σε διαδικασία διαλόγου, ούτε καν. Και έκανε ένα φοβερό βιντεάκι το οποίο χαλάει ο κόσμος. Μόνο σας λέω ότι έχει 128 κοινοποιήσεις μέχρι αυτή τη στιγμή. 128 κοινοποιήσεις. Αποθεώνεται Θοδωρής ο 533, γιατί και πάλι έφτιαξε το γνωστό βιντεάκι με το Χίτλερ να μαθαίνει ότι διασύρθηκε ο Ολυμπιακός μέσα στην Τούμπα. Λοιπόν... Ξαναλέω, η δικαίωση του κάθε πατέρα παοξή, μπείτε και στο zoomusu.gr να δείτε τι έγραψε χθες η Χρύσα, θα το διαβάσω και εγώ μετά. Γενικά είμαστε σε μια τέτοια κατάσταση ηρεμίας πλέον μετά από όλο αυτό το οποίο είναι πάρα πολύ δυνατό. Αυτό που έγινε την Κυριακή νομίζω το καταλαβαίνετε.
πρέπει να στρέψουμε το βλέμμα μας πλέον στο δευτεριάτικο παιχνίδι. Στέκομαι στις δύο δηλώσεις που κάνει στη Ρουμανία ο αρχιτέκτονας Ρασβάν Λουτσέσκου, που είπε ότι αν δεν προσέξεις, αν δεν προσέξουμε, μπορούμε να κινδυνεύσουμε να τα χάσουμε όλα. Ξεκάθαρος. Νομίζω δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο. Αν δεν προσέξουμε, υπάρχει κίνδυνος να τα χάσουμε όλα. Σαν να λέει, παιδιά, δεν χαλαρώνει κανένας. Ο Μάτος χθες βραβεύεται στον ΨΑΠ εκεί και τα λοιπά, κορυφαίος. Τίποτα λέει, όλα καλά. Δεν χαλαρώνουμε. Δεν κατακτήσαμε το πρωτάθλημα, έχουμε ακόμα μπροστά δρόμο. Όλοι τους δηλαδή. Μαζί και εμείς, θα μου πεις, παίζουμε εμείς. Δεν παίζουμε εμείς, αλλά είπαμε, όλο αυτό είναι η μεγάλη οικογένεια. Ο καθένας από το πόστο του, ο καθένας με τη δική του ενέργεια, ο καθένας από το δικό του μετερίζει. Και βέβαια η κουβέντα που είπε ο Ρασβάν, αυτό το οποίο βιώνουμε κάθε μέρα και σας είχα πει, ο θυμός για όλα όσα έγιναν πέρσι έγινε ισχυρή επιθυμία για τον τίτλο. Ισχυρή επιθυμία για τον τίτλο. Πάμε λίγο να ακούσουμε το ηχητικό. Τι έβαλε. Α, δεν το βρήκαμε. Καλά, άστο, σε λίγο, εντάξει. Σε λίγο. Να πω ότι έχουμε και σήμερα καταπληκτικό δώρο. Φιλοξένια, Πόζαρ, Λουτράκι Αριδέας. Δύο διανυκτερεύσεις υπέροχες. Να περάσετε καταπληκτικά. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Γράφετε λοιπόν FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Δύο διανυκτερεύσεις. Να πω μπαμ μπαμ χορηγούς, διότι η ηλεκτρονέτ Μπαμπουκίδης Νικολαίδης μαγεύει για άλλη μία εβδομάδα με Huawei καταπληκτικά κινητά. Κολοσσός παγκόσμιος στις έξυπνες συσκευές και στις έξυπνες ζυγαριές και στα smartwatch και καταπληκτικά tablet, στα κινητά κυρίως όμως. Μεγάλη υπόθεση. Ηλεκτρονέτ Μπαμπουκίδης Νικολαίδης στην Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό. Φυσικά για ψαρούκλα Αιγαίων, φρέσκο ψάρι το πρωί είναι, κολυμπάει παντού με τις γοργόνες και κάνει, παίζει τάμπλι πόρτες και πλακωτό με τον Ποσειδώνα. Το μεσημέρι είναι στο πιάτο σας με βλέμμα έκπληκτο. Με πιάσανε. Αυτό το βλέμμα που έχουν τα ψάρια, τηρήσει γη ηχθείως. Και στο διοικητήριο 214.000, αλλά και στο ωραιόκαστρο 695666, σας το καθαρίζουν από λέπια, από εντόστια, το παραλαμβάνετε τέλειο, μα θέλετε και ψημένο. Καταπληκτικά πράγματα, περάστε τη βόλτα σας, να δείτε αυτό που σας λέω. Αιγαίων, πρότυπη ψαραγορά, μαγαζιά υπέροχα. Και βέβαια, για γλυκά, για ψωμάρες, για τούρτες, για το καφεδάκι το πρωί, για σφολιατοειδή, για υπέροχα εδέσματα, υπέροχα καταπληκτικά γλυκά. Σοκολατόπιτες, προφιτερόλ, Νικολαίδης 237 και 163 στην Καρόλικη Δημητρίου. Χρόνια εμπειρίας. Και με τουρτάρες και γαμήλες και για τα παιδιά στις γενέθλιες, τα πάντα όλα. Και στο Λαγκαδά έναντι ο ΑΕΒ. Ακούστε λίγο το κομματάκι, όπως είπαμε από Πέμπτη το παίζουμε, γιατί είναι, το είπα και στο Δημάκη, δηλαδή το Σάββατο το βράδυ, δεν μου βγάζει από το μυαλό ότι το κομμάτι το έβγαλες για το ΠΑΟΚ Γαύρος. Τι έλεγε ο Τσουκαλάς και πώς έδεσε με το δικό μας το κομμάτι. Βέβαια δεν έχετε εικόνα τώρα να δείτε τα γκολ που μπαίνουν, αλλά πάμε λίγο. Καταρτούμε και θα σας ξεκολλιάσουμε. Ερχόμαστε να σας γαμίσουμε. Μία σύγχρονη. Ναι. Έτσι το κάνουνε. Ελάτε παιδιά, ελάτε. Εδώ είναι τα γκολ τώρα. Δείχνει τα γκολ. Μην πάτε στο γήπεδο. Μην πάτε. Εδώ είναι το δεύτερο. Πρέπει να έχετε και εικόνα. Πρέπει να έχετε και εικόνα. Μην πάτε γήπεδο. Θα σας ξεκολλιάσω. Να, ναι. 3-0 και να το διακόψετε πάλι 3-0. Γιατί μιλάς αδυσλεκτική και δύο.
Διοντίθα.gr. Ξαναλέω, δεν το έχω συναντήσει ποτέ το παλικάρι. Δεν ξέρω ποιος είναι, αλλά ο τρόπος που γράφει. Επικεφαλίδα. Τι έκανε ο πατέρας Παπαδόπουλος στη μυσταγωγία της Τούμπας. Τέσσερις σκηνές από το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον. Σκηνή πρώτη, 27 Νοεμβρίου 2000. 19 ετών τότε, είχα ξεκινήσει από την Κομωτινή, όπου ήμουν φοιτητής, για να βρεθώ για άλλη μια φορά. Κάθε φορά που έπαιζε ο ΠΑΟΚ εντός έδρας, έκανα το δρομολόγιο Κομωτινή Θεσσαλονίκη και αντίστροφα στη θρυλική Τούμπα, εκεί όπου ο μεγάλος ΠΑΟΚ αντιμετώπιζε τον Ολυμπιακό σε μια σκοτεινή εποχή για το ελληνικό ποδόσφαιρο, για λόγους που όλοι γνωρίζουν και δεν χρειάζεται να αναλυθούν ξανά εδώ. Από το πρωί έβρεχε καταρακτοδός και αναδιαστήματα έριχνε χιονόνερο. Ώρες πριν από την έναρξη εκείνου του αγώνα, είχα πάει με τα πόδια στο γήπεδο με το εισιτήριο για τη θύρα 4 στην τσέπη για να παρακολουθήσω άλλη μία μάχη της ομάδας μου απέναντι στον διαχρονικό δυνάστη του ελληνικού ποδοσφαίρου. Τελικά οι ηρωικοί παοκτσίδες που είχαμε βρεθεί σε εκείνο τον αγώνα παρακολουθήσαμε μία ακόμα φορά άλλη μία σφαγή του ΠΑΟΚ μέσα στο σπίτι μας. Επρόκειτο για άλλη μία σφαγή από εκείνες που στήχιωσαν τα παιδικά και εφηβικά μας όνειρα. Αποβολή Γεωργιάδη από το πρώτο ημίχρονο χωρίς λόγο, πέναλτι που δεν δόθηκαν κλπ. Και τελικό σκορ 2-4. Με τους ηρωικούς παίκτες του ΠΑΟΚ να έχουν ισοφαρίσει δύο φορές. Το θυμάμαι πάρα πολύ χαρακτηριστικά αυτό το παιχνίδι. Είναι πραγματικά ενδεικτικό της παράγκας. Ξημερώματα τότε, βρεγμένος και παγωμένος, είχα επιστρέψει στην Κομωτινή γεμάτος οργή. Όχι επειδή δεν είχαμε κερδίσει τον Ολυμπιακό, αλλά για την κλοπή και τον προκλητικό και αλαζονικό τρόπο με τον οποίο είχε πραγματοποιηθεί αυτή. Βέβαια είχαν προηγηθεί και άλλες και ακολούθησαν ακόμα περισσότερες. Εκείνο το επεισοδιακό παιχνίδι, ωστόσο, έχει μείνει χαραγμένο στη μνήμη μου περισσότερο από τα υπόλοιπα που έχω παρακολουθήσει από κοντά. Σκηνή δεύτερη, Σάββατο 9 Φεβρουαρίου 2019. Έχοντας βρεθεί σε πάρα πολλές αναμετρήσεις του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό, έχοντας παρακολουθήσει από κοντά όλες τις σφαγές της πιο σκοτεινής εποχής του ελληνικού ποδοσφαίρου, παραμονές του ντέρμπι της περασμένης Κυριακής, δείχνω στον 12χρονο γιο μου τα στιγμιότυπα εκείνου του παιχνιδιού στο YouTube. Στο βάθος, στη θύρα 4, κάποιοι νεαροί, οπαδοί του ΠΑΟΚ, κατεβαίνουν στα κάγκελα για να πανεγυρίσουν τα γκολ του Ναλιτζή και του Φρούσου. Ένας από εκείνους ήμουν κι εγώ. 19 χρόνια πριν. Σκηνή τρίτη, Κυριακή 10 Φεβρουαρίου 2019. Με το γιο μου, εγώ ο πατέρας Παοκτσής, που έβριζαν εν χορό οι παίκτες του Ολυμπιακού πριν το διασυρμό τους στο χορτάρι από τον πρωτοπόρο ΠΑΟΚ, βρέθηκα για άλλη μια φορά στα τσιμέντα της Τούμπας. Στο πιο ιστορικό παιχνίδι της σύγχρονης ιστορίας του συλλόγου. Όχι στη θύρα 4 αυτή τη φορά, ωστόσο γύρω μου ήταν πολλοί πατεράδες Παοκτσίδες με τους γιους τους. Σίγουρα με αυτούς τους άλλους πατεράδες, στη σκοτεινή εποχή του ελληνικού ποδοσφαίρου που τελείωσε και με τη Βούλα προχθές, είχαμε τραγουδήσει παρέα στην Τούμπα και είχαμε ακολουθήσει τον ΠΑΟΚ σε όλη την Ελλάδα από το Βορρά μέχρι το Νότο. Εκείνα τα δύσκολα χρόνια. Με αυτούς τους άλλους ΠΑΟΚτσίδες πατεράδες, είχαμε δει τους παίκτες του Ολυμπιακού να πανηγυρίσουν προκλητικά τα πέτσιδα πέναλτι που έπαιρναν τα χρόνια της παράγκας μέσα στην Τούμπα, εκεί όπου χτίστηκε η μεγαλύτερη παράδοση του ελληνικού ποδοσφαίρου. Εκεί που για πάνω από 20 χρόνια ο Ολυμπιακός έφευγε ταπεινωμένος. Ανεξάρτητα από την κατάσταση στην οποία βρισκόταν ο ΠΑΟΚ. Η εκδίκηση του δυνάστη του ελληνικού ποδοσφαίρου για την πολυετή ταπείνωση ήταν στη συνέχεια το ετσιθελικό πέρασμα από την Τούμπα με κάθε πιθανό τρόπο. Αποκορύφωμα μιας νέας πολυετούς κατάστασης που δημιουργήθηκε ήταν όσα συνέβησαν πέρσι με την κλοπή του πρωταθλήματος από τον ΠΑΟΚ. Νομίζω πως οι σημερινοί ΠΑΟΚτσίδες, πατεράδες ΠΑΟΚτσίδες, εκείνοι που γέμισαν το γήπεδο χωρίς ο ΠΑΟΚ να διεκδικεί πρωτάθλημα, εκείνοι που λίγο αργότερα αγόρασαν μετοχές για να στηθεί η ομάδα όρθια. Εκείνοι που έδιναν χρήματα από το υστέρημά τους για να κρατήσει η ομάδα κάποιους παίκτες στα σκοτεινά χρόνια. Εκείνοι που είχαν ταξιδέψει ατελείωτες ώρες με κρύο και βροχή, περιμένοντας ώρες ατελείωτες σε σταθμούς τρένων, ακολουθώντας τον ΠΑΟΚ των εκατομμυρίων φιλάθλων σε ολόκληρο τον κόσμο, αλλά και των εκατομμυρίων προβλημάτων στις εποχές του Ζόφου, είναι εκείνοι που κράτησαν την ομάδα όρθια μέχρι να έρθει ο Ιβάν Σαββίδης και να την απογειώσει. Όλοι οι πατεράδες ΠΑΟΚτσίδες γνωρίζουμε πόσο μοναδικό είναι αυτό το τέκτημα ομάδας και λαού. Ξέρετε τι είδα γύρω μου την Κυριακή στην Τούμπα? Τους πατεράδες ΠΑΟΚτσίδες να παρακολουθούν με περηφάνεια το δικό τους δημιούργημα, τον επτάψυχο ΠΑΟΚ που γίνεται κυρίαρχος. Είδα τους γιους να παρακολουθούν με δέος τους πατεράδες που να χοροπηδούν στη θύρα
με τον ίδιο τρόπο που το έκανε. Ξέρετε, αυτός δεν είναι το πρωτάθλημα. Είναι η απονομή της δικαιοσύνης. Το βράδυ της Κυριακής, στην Τούμπα, που κόχλαζε, νίκησε το δίκαιο μετά από δεκαετίες αγώνων του αλίγιστου πατέρα Παοκτσή. Η μεγάλη νίκη του Πάοκ στη μυσταγωγία της Κυριακής ήταν το πανηγύρι της δικαιοσύνης που στήθηκε από 30.000 λαού και από παίχτες που το μάτι τους γυάλιζε. Η μεγάλη νίκη του Πάοκ είναι η επικράτηση του δίκαιου απέναντι στο άδικο. Σκηνή Τέταρτη, ξημερώματα Δευτέρας, 11 Φεβρουαρίου 2019. Έχοντας φύγει με το αυτοκίνητο από τη Θεσσαλονίκη, αμέσως μετά την νίκη του ΠΑΟΚ και του Ολυμπιακού, επιστρέφω στην Αθήνα καταπίνοντας τα χιλιόμετρα. Ξεπερνώ την κούραση, γνωρίζοντας πως έχω αφήσει τον ΠΑΟΚ πίσω μου, έτοιμο να πανηγυρίσει το πιο μάγικο πρωτάθλημα όλων των εποχών. Ένα πρωτάθλημα κόντρα σε όλους και σε όλα. Αυτό το πρωτάθλημα δεν είναι μόνο η αφετηρία της απογείωσης του ΠΑΟΚ. Αυτό το πρωτάθλημα είναι το δώρο του αδικημένου, οργισμένου, υπομονετικού και σήμερα δικαιωμένου πατέρα Παοκτσή προς το γιο του. Ιστερόγραφο. Ο πατέρας Παοκτσής, μετά τα περσινά έσχη και την κλοπή του πρωταθλήματος, έδειξε απίστευτη αυτοσυγκράτηση. Έχει ζήσει εξάλλου πολλά. Έχει την ωριμότητα πλέον να είναι υπομονετικός και να έχει εμπιστοσύνη στον Ιβάν Σαββίδη, που είναι ευλογία για την ομάδα μας. Έτσι κι αλλιώς, ο πατέρας Παοκτσής δεν έγινε ποτέ ΠΑΟΚ για τα πρωταθλήματα. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Ο Θεός να σου δίνει υγεία, παλικάρι μου. Να σου δίνει δύναμη να γράφεις τέτοια πράγματα. Να πω. Αυτά που λέτε. Θα μου πεις, είσαι και εσύ πατέρας Παοκτσής εδώ και κάμποσα χρόνια. Νομίζω ότι και αυτός που δεν έχει κάνει παιδιά το ίδιο το αντιλαμβάνεται. Αντιλαμβάνεται τον πατέρα Παοκτσή. Μου είπε ένας, Κωστή μου, εμείς που είμαστε πατεράδες Παοκτσίδες και έχουμε, λέει, και γιο και κόρη, μας πιάνει, λέει, 100% αυτό. Δηλαδή, λέω ότι ο άλλος που έχει δύο γιους, ας πούμε, δύο κόρες, δεν τον πιάνει. Όχι, ρε παιδί μου, αλλά επειδή λέει ότι έχει, λέει, έχει έναν γιο. Θα κοιμάται, ρε παιδί, αυτούς που έχουν ζωγραφίσει ένα και ένα. Διαβάζω στα καπάκια. Χρύσα Άντσου. Η δικαίωση του κάθε πατέρα Παοξή. 10 Φεβρουαρίου 2019, Τούμπα. Ο ναός ετοιμάστηκε για το μεγάλο ντέρμπι της χρονιάς. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός που θα έκρινε τον τίτλο του πρωταθλητή Ελλάδας. Η Τούμπα θύμισε Τούμπα από τα παλιά. Η μαγική της άβρα ξεχύλιζε παντού. Τα καραβάνια κατέφτασαν από παντού. Γερμανία, Σουηδία, Κύπρο. Ο δικέφαλος τριάμβευσε από το Ολυμπιακού πολύ πιο εύκολα από κάποιους γνώστες της στρογγυλής θεάς του είχαν προδικάσει, ακόμα και με ήττα. Ο κόσμος του ΠΑΟΚ το πανηγύρισε, το ευχαριστήθηκε, τον πήγε στα ουράνια. Μία σκηνή όμως έκλεψε την παράσταση. Ένας φίλαθλος του ΠΑΟΚ, γύρω στα 50, με γκρίζα μαλλιά, γατζωμένο στο δίχτυ, με το βλέμμα του καθήλωσε τα πάντα. Ο χρόνος σταμάτησε εκεί. Την έχετε δει σίγουρα τη φωτογραφία, τον έχετε δει σίγουρα τον άνθρωπο. Υπάρχει και στο άρθρο από πάνω, υπάρχει και στην ομάδα μας. Σε αυτό το βουρκωμένο βλέμμα που έκρυβε χαρά για το αποτέλεσμα, αλλά και τον πόνο για την αδικία τόσων χρόνων, την οργή των κλεμμένων τίτλων, αλλά και την γλυκιά δικαίωση που ήρθε. Σε αυτό το βλέμμα απεικονίζεται όλος ο ΠΑΟΚ. Ο λαός του, οι ποδοσφαιριστές, ο Ιβάν Σαββίδης. Σε αυτό το βλέμμα υποκλήθηκαν όλοι οι υγιείς φίλαθλοι της Ελλάδας που αγαπάνε το ποδόσφαιρο. Αγνά και όμορφα. Όπως και ο παδός του ΠΑΟΚ. Είναι η δικαίωση του κάθε πατέρα Παοκτσή. Και κάθε πατέρας Παοκτσής έχει ένα περήφανο γιο και μια αετίνα κόρη. Μπράβο, ρε Χρυσά. Αυτό είναι ζουμουσού. Τέλος. Αυτά τα δύο που διάβασα. Αυτό δεν μπορώ να βάλω ούτε κόμμα. Όχι, δεν θέλω να βάλω τίποτα. Ούτε στο ένα, ούτε στο άλλο. Αυτή είναι η κατάσταση. Δεν μπορούν να το καταλάβουν, δεν μπορούν να το συνειδητοποιήσουν, δεν μπορούν να το διαισθανθούν, δεν μπορούν να το αισθανθούν.
Τι να περιγράψουμε? Τι να πούμε? Αυτοί που πιασμένοι χεράκι-χεράκι έβριζαν τα παιδιά μας μαζί με τον κόσμο, ο κόσμος άσε ο κόσμος. Όλοι οι οπαδοί κάποια στιγμή ξεφεύγουν. Okay. Όλοι. Εσύ που είσαι Έλληνας ποδοσφαιριστής από κάτω και μάλιστα με το σκοπό του Μακεδονία ξακουστεί, ειδικά αυτή την εποχή της προδοσίας, της παράδοσης του ονόματος, και βρίζεις τα παιδιά του κάθε παοκτσί. Αυτή είναι η απάντηση. Εμείς έτσι το κάνουμε στη Θεσσαλονίκη. Έρχεσαι και ταπεινώνεσαι εδώ μέσα στον αγνωστικό χώρο. Ούτε βρυσίδια, ούτε τίποτα. Απλά παοκτσίδικα κυμπάρικα. Όμορφα και ωραία. Αυτός ο οποίος έχει τρελαθεί τελείως με όλο αυτό είναι ο Τσούμπα Ακπομ. Εμείς του έχουμε το τραγουδάκι εδώ και μπέρες. Τι λέμε κάθε φορά? Τι λέμε κάθε φορά για τον Τσούμπα? Τι λέμε? Μας κρέμασε? Μας κρέμασε? Τσούμπα τσούμπα. Τσούμπα τσούμπα. Τι έχει πάθει λοιπόν αυτός εδώ πέρα? Το παιδί αυτό, αν μην ξεχνάμε, μεγάλωσε στην Αγγλία βλέποντας το προπονητικό κέντρο τον Thierry Henry. Δίπλα έπαιζε. Και αν δεν τον πρόλαβε διαζώσεις επειδή έχουν διαφορά ηλικίας, εκεί ήτανε ο Άρη. Τα είδατε τα δύο τελειώματα, τα δύο παστελώματα στο τέλος? Πως πλασάρει, πως στέλνει την μπάλα. Αυτό το έχεις. Βάλε μέσα το πάνω. Εποχή που λένε καλά θα βάλει. Λέω, το μυαλό πλέον στη Δευτέρα. Κάθε μέρα θα το λέω από σήμερα, το μυαλό στον Απόλλωνα. Τρεις πόντι με τον Γαύρο, τρεις και με τον Απόλλωνα. Καταραμένη έδρα εκεί. Δεν θυμάμαι πότε κερδίσαμε τελευταία φορά. Ακόμα και όταν ο Απόλλωνας ήταν πολύ χάλια. Επίσης αυτή η ομάδα, θυμάμαι εδώ πέρα, έρχεται στην Τούμπα, κάνουμε επιστέφενς 52 ευκαιρίες. Ο τερματοφύλακας σου Τζόρβας έχει πια. Να πάμε τελικό και τη Δευτέρα, συνέχεια θα το λέω, τη Δευτέρα στο μάτς με τον Απόλλωνα στη Ριζούπολη. Το ότι υποκλίνονται ένας μετά τον άλλον, ναι, δίνει μια ικανοποίηση, δεν με κοιμίζει, δεν με υπνοτίζει, δεν τρώω το παραμύθι. Το πήρατε! Άσε, αυτά σας έχουμε δει. Και επειδή αγωνιστικά έγινε ξεγύμνομα την Κυριακή, δεν είναι απλά μια ήττα του Ολυμπιακού. Εδώ γκρεμίστηκε κάτι που χτιζόταν χρόνια. Η προπαγάνδα. Αυτή η μικρή Μπαρτσελόνα. Αυτό το ποδόσφαιρο πρέπει να την. Είμαι σε μια γρία. Ενώ είναι ζαρωμένη, λέω, τι επιδερμίδα είναι αυτή? Ποια καλά πλάκα, ποια Ερίνα Σάεκ τώρα, να πούμε, και ποια Κορινθίου, εσύ! Αυτά. Καλημέρα Κωστή μου, μόλις άνοιξα, κάνε την αναφορά στον τελικό της Άρτας. Εκεί έχουμε handball, γυναίκες, Άρτα. Ποιος είναι εκεί στην περιοχή? Το λέω και για το φίλο μας. Προκαλώ, που λέει και ο Μουτσινάς. Προκαλώ. Το πούδο στην παραλία.
που ξέρω, αλλά λέω, κάνω την πρόκληση. Αυτά. Μην ξεχνάτε, μπαταρίες Ιταλός 545 39 24 ώρες το 24ωρο. Σας περνάει την μπαταρία με τρία καταστήματα Μοναστηρίου, Σικές, Θέρμη. 545-999. Αποθηκεύστε το κινητό. Τώρα μπορεί να μην έχετε ζόρι με την μπαταρία. Κάποια στιγμή να σας αφήσει. Ειδικά όταν έχει κρύα. 545-999. Ιταλός. Επιστρέφουμε! Έτσι, θα σας το λέμε για να το συνειδητοποιήσετε κάτω. Εμείς εδώ το ξέρουμε. Πάμε να ανοίξουμε γραμμές να μιλήσετε εσείς. 2310-287-888 η φωνή. Είμαστε στα όρια, αλλά την παλεύουμε. Έτσι το κάνουμε στη Σαλονίκη. Στη Σαλονίκη κανείς δεν μένει. Τα βράδια σπίτι κι αν δεν στα πω σε, να στα αποδείξω. Έλα. Τη μία που πάει για τη άλλη δεν θα προλάβει ακόμα. Τη μία. Που είναι τώρα, εγώ δεν τολμάω να πω ότι βγαίνω. Φτού και βγαίνω. Έλα Μένιο, πάμε αγοράκι μου. Με ρίχνουν, με ξαναρίχνουν και λέω δεν μπορεί να είμαι. Εγώ θα είμαι σίγουρα τρίτος, τέταρτος. Έλα γόρι μου. Ζουμού σου με τη δική σου εκπομπή. Λοιπόν, απολαμβάνουμε κάθε στιγμή. Σωστά λες, γιατί κάποια στιγμή ακούγουμε υπερβολικός ότι εγώ λέω ότι το πρωτάθλημα έχει τελειώσει πριν παίξουμε με τον Ολυμπιακό. Αλλά έχεις ούτε δίκιο, πριν ούτε μετά. Σεβασμό στους αντιπάλους. Απαραίτητη φυσικά προϋπόθεση. Εγώ όμως θα έχω κάθε δικαίωμα να πανηγυρίζω το πρωτάθλημα. Δικαίωμα σου, ναι. Εντάξει. Και εσύ μέσα σου ξέρεις ότι έχω δίκιο. Μα τι είπαμε. Σεβασμό και στον Απόλλωνα. Υπάρχει κάποιος, δεν θέλω τώρα να πω ποιος, που έλεγε παλιά. Δε φταίς εσύ παλικάρι μου που κάνεις λάθος. Φταίω εγώ που σε οδήγησα στο λάθος, που δεν σου έδειξα το σωστό δρόμο. Λέω τώρα. Μια ψυχή. Όλες σοφές κουβέντες. Έτσι. Δεν φταίς εσύ, λέει. Πρόσεξε. Σου βγάζει το φορτίο. Φταίω εγώ που δεν σε έβαλα στο σωστό δρόμο και σε οδήγησα σε λάθος μονοπάτι. Έτσι. Άρα. Λοιπόν. Και να γιατί επέμενα χρόνια ολόκληρα ότι πρέπει να κάνουμε και ομάδα για την Ευρώπη. Και πόσο πιο ευτυχισμένος είμαι φέτος, γιατί ο συμπολίτης είναι εδώ και παρακολουθεί. Και δεν θα έχει τη δικαιολογία πολύ αργότερα, που ισχύει και τώρα, να λέει απουσίαζα. Φυσικά με δική του ευθύνη θα απουσίαζε αν απουσίαζε. Όλοι είναι καλεσμένοι στη μεγάλη μας γιορτή να το παρακολουθούν αυτό, να διδάσκονται από αυτό, να γίνουν καλύτεροι από αυτόν τον ΠΑΟΚ όλοι. Κάποιοι μας κατηγορούν και οι αλαζόνες, δηλαδή αυτά που λέμε. Λάσο βαρολογικό. Λέει τι αλαζόνες. Άντε ρε, τι αλαζόνες. Δεν πειράζει. Είναι πραγματικότητα, φίλε μου. Και προσέξτε λίγο όλοι οι άλλοι, όλες οι άλλες οι ομάδες. Ίσως από εδώ και πέρα θα έχετε δικαίωμα να διεκδικήσετε και να πετύχετε αυτά που χρόνια ολόκληρα ήταν απαγορευμένα από το καθεστώς του ΠΟΚ. Μην ξεχνάμε, το ΠΟΚ είναι. Δεν είναι μόνο ο Ολυμπιακός. Φιλιά, γεια σου Μένιο. Και τα δικά μου. Τα πες τέλεια. Γιώργος Παύλος, Γιώργος Βίτα, μπορούν να πάρουν σειρά. Φιλιά, πάμε παρακάτω. 2310-287-888. Μου αφήνετε και τα τρία τελευταία ψηφία για τριήμερο στο Πόζαρ. Στο καταπληκτικό Φιλοξένια. Ξυλόκτιστο, μέσα τζάκια, τζακούζι, ιστορίες. Για σου λουμουντρούχουμ και καραπιπερίμ. Για να μπείτε στις υγρασίες, να κάνετε αναντάμ, παπαντάμ, τα πάντα όλα. Αλαντάρα της Παρασκευής στο γάλα. Να κάνετε διάφορες ομορφιές, να κάνετε έναν Έλληνα ή ό,τι είστε. Τέλος πάντων, ακόμα ο καθένας μπορεί να πάνε, ρε παιδί μου, δύο Σουηδοί. Και αυτοί Έλληνα θα κάνουν, να ξέρετε. Πάμε, γεια σας. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Καλώς το παιδί. Καταγγέλλω μέσω της εκπομπής σας τον πορφιέρι που έχετε έξω, που το χαρτελικό κάθε λίγο και λιγάκι ο Μένιος για να περνάει. Είναι απαράδεκτο. Γιώργο! Είμαι πολύ κοντά, να ξέρεις. Να επαναφέρουμε ένα ιστορικό επιφώνημα που σε έκανε, όχι απλά λατρεμένο στον κόσμο, έτσι. Απλά είπαμε, όταν και μαθηματικά, τότε έχω την άδειά σου, έτσι. Αλίμονο. Ακριβώς. Τότε μόνο. Θέλω να ξέρω κάτι. Ναι, βεβαίως. Μπορώ να απαντήσω. Εάν εσύ, από το ραδιόφωνο που κάνεις εκπομπή, ναι, και σχολιασμό, ναι, βρίσεις. Ναι. Αστείς όλα. Εσουρού. Έχεις. Εδώ. Έχεις. Έχω, ναι. Σε διώκει κανένας. Με διώκει, βεβαίως με διώκει. Εδώ ήρθε η εισαγγελική εντολή.
πριν το κάνουμε τις εκπομπές ναι. Την προηγούμενη εβδομάδα. Τον κύριο Τέντζερ από κάτω αυτό με το μαζί. Όχι φίλε. Αυτός που είπε πείθηκο τον Αντετοκούμπο. Ναι, ναι, ναι. Όχι, όχι, σε παρακαλώ. Για ποιο λόγο. Όχι, όχι. Σε παρακαλώ. Εκεί είναι άλλο, άλλο είναι. Άλλο. Εδώ, είναι άλλο. Εδώ ερχόμαστε Σκοπιανοί, είπε να τον καταλαβαίνει. Και ακόμα αυτός έχει λόγο. Δεν πειράζει όμως γιατί αυτό είναι φίλε. Ναι, όχι, αυτό που βλέπει στο πρόσωπο αυτού νου είναι αυτός ο Ολυμπιακός, έτσι. Ναι. Αυτό που συχαίνονται και, και ακόμα και κάποιοι Ολυμπιακοί. Στηρίζει την ομάδα του. Πανελλήνη, έτσι. Ναι, αλλά τον αφήνουν και είναι η φωνή. Είναι η φωνή του Ολυμπιακού, έτσι. Ένας σε μια ομάδα, ας πούμε, με το όνομά της, ο Ολυμπιακός. Δεν κάνει τίποτε, ξεφτιλίζεται αυτός ο ίδιος. Εγώ δεν νομίζω ο κύριος Σαββίδης, αν γίνω κάτι τέτοιο, θα έκοβε τον κάθε ραδιοφωνικό. Μα είμαστε άλλο πράγμα, Γιώργο. Εσύ που είσαι κάποιας, ας πούμε, μεγαλύτερης ηλικίας. Αφού το ξέρεις, άλλη φτιάξη μας. Άλλα τα υλικά. Είτε κάποιος είναι παοκτσής 85, είτε είναι κάποιος παοκτσής 5. Όπως είναι άλλη φίλη η ιστορία. Ας το κλείσουμε το θέμα. Όταν έρχεται η κόρη μου και μου λέει, μπαμπά, μάλωσα με τη φίλη μου την Αλίκη, γιατί είναι Άρης, γιατί ήρθε και μου είπε, α, χάσατε αυτά και τα λοιπά, και της λέω, κοίταξε, εσύ μπορεί να είσαι ό,τι θέλεις. Και εγώ επέλεξα να είμαι ΠΑΟΚ. Εγώ είμαι περήφανη για αυτό που είμαι. Εσύ είσαι. Και ακούω από το παιδί αυτό, την κουβέντα αυτή μου τη λέει όταν ήταν ας πούμε 7 χρονών το παιδί. Έτσι. Από μικρό και από τρελό μαθαίνεις την αλήθεια. Να ευχηθούμε την ομάδα του μπάσκετ σήμερα να καθαρίσει το παιχνίδι και να δούμε την ομάδα μας μετά από τόσα χρόνια να παίζει ένα τελικό. Και τότε βλέπουμε. Με μία από τις δύο πανίσχυες ομάδες του μπάσκετ τους. Δεν μπορούμε να πούμε ότι να τις συγκρίνουμε, αλλά θα το παλέψουμε. Και στο φίλο μου τον Μπαβλάρα περαστικά, γιατί έκανε χθες μια επέμβαση, όλα πάνε καλά. Ναι μας παλίκαρος, παλίκαρος. Φιλιά, γεια σου. Έλα, σε βάζω, έλα, 4-16. Πάμε παρακάτω, καλημέρα σας. Μου αφήνετε και τα τρία τελευταία ψηφία, μέσα από το σταθερό τηλέφωνο, όσοι δεν θέλετε να στείλετε μήνυμα ή δεν μπορείτε, για να σας βάλω για το τρίμερο στο Φιλοξένια στο Πόζαρ. Δύο διανυκτερεύσεις υπέροχες. Καλημέρα σας. Ναι. Ναι. Καλώς το παιδί. Εγώ είμαι. Εσύ. Κουστάκι. Σε γουστάρι χωριάτισα. Μάγε. Όχι, όχι. Μάγε με γουστάρι. Περίμενε. Μου σπάσαν τα δόντια. Οι παοξίδες. Έλα βρε, σπάσαν τα δόντια οι παοξίδες. Έχω χαρτιά από τα νοσοκομεία. Δόντια ήταν αυτά. Τα έκανα από νεύρωση. Μου δώσαν μπουγαθιά. Έχω μια φωτογραφία εδώ πέρα που είμαι ματωμένος. Έλα βρε. Πότε έγινε αυτό. Έγινε 2-3 φορές και μου κλέψαν και τα λεφτά. Προσήλθε μετά από, δεν ξέρω τι γράφει εδώ, τα γράμματα εδώ, ο κύριος χειρούργος διευθυντής Γρηγόριος Παγώνης, 28-8-18-118, το άλλο είναι... Άιντε, και γιατί, και πού ξέρεις ότι ήταν παοξίδες. Μα τους ξέρω, αφού πήγα εκεί στις Ελιές. Παοξίδες είναι όλοι αυτοί. Μου την πέσανε, φέρε το 100, το περιπολικό. Γιατί, τι λόγο έχουν να στην πέσουν. Και γιατί, οι παοξίδες δεν βάλανε ποτέ, ποτέ πολλοί δεν χτυπάνε έναν και μάλιστα αδύναμο. Εγώ είμαι πρόνοια. Και πήρα χθες το βράδυ τηλέφωνο στον υπουργό αθλητισμού, τον κ. Μάλιστα. Βασιλιάδη. Ναι, προχώρησε το θέμα, πάρα πολύ. Προχώρησε. Λοκάραν το κινητό μου. Ναι. Και τους είπα, έτσι από εκδίκηση από τα νεύρα μου, λέω, έτσι και πάρει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα, θα τα βγάλω όλα στην φόρα. Βγήκε κάποια Πετροπούλου, γράφω ένα βιβλίο 400 σελίδες, το πουλάω 2.000 ευρώ το βιβλίο. Τσιπουρά, πρέπει αλλά... να παίζουν. Ναι, λοιπόν, τι να πω άλλο, τι να πω. Τίποτα. Δημιουργώ. Καλή υγεία, πιέσαι ένα τσιπουράκι ακόμα στην υγειά μας. Τσιπουρά να πιω. Ναι, ναι, βεβαίως. Κάνει καλό, καίει τα πάντα, μικρόβια αυτά και τα λοιπά, να ρίξει ο λαιμός. Όλα καλά θα πάνε, να ξέρεις. Άλλος έχει μια στεναχώρια, λέει μια μπαρούφα και βρίζει. Ναι. Δεν θέλει να βρίσει, αλλά από τα νεύρα του ναι. Φέρεται παράξενα και γι' αυτό βρίζει. Όταν βρίζεις, ρίχνεις λάδι στη φωτιά. Όταν κάνεις έρωτα, διδάσκεις την ομορφιά. Έλα μάγε! Γεια! 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 Καλημέρα! Thank you.
φορές. Τι σταυρό κουβαλάει ο καθένας που βγαίνει στη γραμμή, ούτε ξέρουμε. Ούτε ξέρετε. Χρωστάω μία επίσκεψη στον κύριο Χρήστο. Δεν το έχω ξεχάσει, το μουσικό στην Τούμπα. Μόλις βρούμε, μόλις χαλαρώσουμε, μόλις ηρεμήσουμε. Καλημέρα! Ναι! Καλημέρα, Κωστή. Καλώς το ναι! Ο Λάμπρος ο Ταρίφα. Γεια σου, ρε Λάμπρο Ταρίφα! Καλώς το Λαμπρούκο! Λοιπόν, να σε ρωτήσω λίγο. Βεβαίως. Μπορώ να επιλέξω τώρα κατηγορία ή. Είναι γενικού ενδιαφέροντος. Γενικού. Πατριδογνωσία, φυσική ιστορία, γεωγραφία, πολιτικές επιστήμες. Και αθλητικού και κοινωνικού. Και αθλητικού. Ρώτα μου ό,τι θες, είμαι έτοιμος. Να βάλω αντίστροφη ακριβώς μέτρηση. Να βάλω. Όχι, όχι, όχι. Όχι, όχι. Έτσι, όλα ελεύθερο. Απλά, όλα απλά. Ελεύθερο, απλά, ελεύθερο. Απλά. Γαλλία, ελεύθερο Γαλλία. Γαλλία. Λοιπόν, επειδή άκουσα τώρα τελευταία από κάποιους παραγωγούς ότι ακούει ο εισαγγελέας στις εκπομπές που κάνει ο κάθε ένας και αυτό μπορεί να επέμβει. Όχι απλά ακούει ο εισαγγελέας, μας ήρθε μία εντολή σε όλα τα αθλητικά ραδιόφωνα την προηγούμενη εβδομάδα πριν το ματς με το Γαύρο, ναι, ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, ότι μπορεί να ασκηθεί δίωξη αν προκαλέσουμε τη βία, αν πούμε πράγματα τα οποία είναι. Βέβαια αυτό ισχύει μόνο για μας εδώ πάνω, έτσι, κάτω αυτό γίνεται όργιο, γράφει ο κάθε ένας. Ισχύει και Θεσσαλονίκη, δηλαδή όχι τηλεόραση και Αθήνα. Για μας γιατί εδώ, αυτή μπορώ... η εμετική εκπομπή που γίνεται κάτω με κάποιον τάκι μάκι λάκι πόσους λένε και αυτούς. Τραγικό φίλε. Κυκλοφορούν και στο ίντερνετ κάποια αποσπάσματα. Και επειδή έχουμε και ανήλικα παιδάκια τώρα σου και βλέπουμε να κάνουμε λίγο καζούρα το τι θα πούνε τέτοιες εκπομπές. Και ακούνε αυτά τα μπινελίκια που πέφτουν πέρα το Σκοπιανούς. Έτσι, εκεί δεν υπάρχει δηλαδή εισαγγελέας για να κάνει μια άμεση επέμβαση, δηλαδή ή δεν παράγει βία το περιεχόμενο της εκπομπής τους. Μόνο, δηλαδή, μόνο για εδώ είναι ο εισαγγελέας και έχει τόσο μεγάλη αρμοδιότητα και τόσο μεγάλη κοινωνική ευθύνη. Αυτό είναι το ερώτημά μου. Γιατί εγώ νομίζω, όπως είπε και ο πιο προηγούμενος ακροατής, ο φίλος, ότι αν τυχόν και γινόταν μια τέτοια είδους εκπομπή από το Open ή από κάποιο άλλο κανάλι εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ας το φίλε, μην το συζητάς. Δεν πιστεύω να φτάνει το μην προσπαθείς με πολύ ωραίο λόγο, με επιχειρήματα, με λογική, με συνέχεια στο λόγο σου, μην προσπαθείς να δώσεις εξήγηση σε αυτά τα πράγματα. Δεν θα βρεις λογική σε τείχο. Δεν υπάρχει όχι, λογική. Αυτούς κοστίζουν. Δεν υπάρχει. Απορρίπτουμε ο εισαγγελέας, λέγω, που είναι ο νόμος του κράτους που είναι αυτό, όχι για αυτούς τους συγκεκριμένους κυρίους, εισαγωγικά τους κυρίους, έτσι. Ο εισαγγελέας που είναι, δηλαδή να επέμβει, γιατί δεν είναι μία φορά, δεν είναι δύο φορές. Τέλος πάντων και πολύ χρόνο φάγαμε για αυτούς. Ακριβώς. Άσε, ή ο Καστίγιο, ο Καστίγιο που έλεγε λογάκια πριν, τον γλεντάμε τώρα με τα μηνύματα και έστειλε μήνυμα μπαόκια, θα σας γλεντάω και αυτά. Άσε τώρα, αυτή είναι φίλε. Ξέρεις πόσο πολύ τους έχει τσούξει αυτό που έγινε. Ξεφτυλίστηκαν, ξεγυμνώθηκαν. Αυτό δεν είναι μία ήττα μόνο. Δεν ξέρουν πώς θα το μαζέψουν τώρα, κατάλαβες. Το ηθικό της υπόθεσης είναι, Κωστή μου. Αυτό φίλε. Το πρωτάθλημα που παίρνει ο ΠΑΟΚ φέτος είναι, μπορεί να είναι βέβαια, να αργήσαμε πολύ για να πάρουμε ένα τίτλο. Δεν έχει σημασία. Είναι το πιο παλικαρίσιο, φίλε. Δυνατός, αυτό. Έτσι, μπράβο. Θέλω να τελειώσω, Κωστή μου, το τηλεφώνημα με ένα γράμμα που διάβασα από μια επιστολή, μάλλον, που ανέβασε στο Facebook κάποιο παλικάρι. Δεν ξέρω τώρα στοιχεία παραπανήσια που λέει για το τι κάνει ένας πατέρας ΠΑΟΚΣΗ. Με αυτό ξεκίνησα. Μπράβο. Συγγνώμη, δεν τα άκουσα. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Μπεκιάρης, στο Περιοντίστα. Με αυτό μπράβο ξεκίνησα. Μπράβο, στο Περιοντίστα, αυτό, μπράβο. Είμαι 56 χρονών στα 57 μου. Πήγαμε, έχω ένα 10χρονο γιο. Φέτος τον πάω σε όλα τα παιχνίδια γερή να είμαστε. Εκτός από εκείνα που βγάλαν απαγορεύσεις Τσέλσι και Μπενφίκα το καλοκαίρι, ναι, του Champions League. Όλα τα άλλα τα παιχνίδια έχουμε βρεθεί ατάκα στη θύρα 5. Το προφεσινό το παιχνίδι, επειδή το φοβόμουνα, δεν ήθελα να τον πάρω το μικρό στο γήπεδο, λόγω, εντάξει, Ολυμπιακός είναι, τεταμένη ατμόσφαιρα, φοβόμουνα. Μπαμπά, σε όλα τα παιχνίδια με πήρες, σε αυτό δεν θα με πάρεις, που το περίμενα πώς και πώς. 10 χρονών πιτσιρικάς τώρα, Ναι. Λοιπόν, τον πήγα στο γήπεδο, είδαμε αυτό που είδαμε, είδαμε αυτή την ωραία ατμόσφαιρα από τον κόσμο, την ομάδα μας τα πάντα. Λοιπόν, και όταν φεύγουμε από το γήπεδο, δάκρυσε ο πιτσιρικάς και μου λέει, τι ήθελες να χάσω. Γιατί δεν ήθελες να με φέρεις. Εντάξει. Μπράβο. Αυτό τι είναι ζουμουσού, αδερφέ. Αυτό είναι μπράβο, ζούμε μεγάλες στιγμές. Αυτό τώρα μικρός αυτό και αυτό πιστεύω πολλά παιδιά. Εκεί την ώρα ένιωσα τόσο όμορφα, ρε Ζήκωστη, που λέω, τέλος φίλε, αυτό τόσα είναι. Τόσα χρόνια αυτό κάναμε είναι υπομονή εμείς οι 55άριδες, πατεράδες και αυτό, αυτά, για αυτές τις στιγμές όμορφες που ζουν αυτό τα παιδιά μας. Φιλιά πολλά. Γεια σου, αγοράκι μου. Να είσαι γερός. Να είσαι γερός. Πάμε να πάρουμε μια γραμμή ακόμα πριν το τέλος της ώρας. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Ναι.
Σε εσάς μιλάμε, πέσαμε, πέσαμε. Μην πάρεις γραμμή, μην πάρεις τ' άλλο, να πάμε στο διάλειμμα. Να υπενθυμίσω ότι η πρώτη ώρα είναι χορηγία της ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης με Huawei συσκευές, ειδικά αυτό το διάστημα. Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό, 52 χρόνια προσφοράς εκεί στην περιοχή και σε όλη τη Θεσσαλονίκη. Αιγαίων, κορυφαία ψαραγορά, 214.000 στο ένα το μαγαζί που είναι στο ένα το ιχθυοπολείο που βρίσκεται στην Αγίου Δημητρίου, 70, και στο άλλο στη Θεσσαλονίκη 40, ανεβαίνω στο Ρεόκαστρο, 69-56-66. Παραγγελία, σας τα καθαρίζουν, σας τα φέρουν έτοιμα. Και άμα θέλετε και τηγανισμένα ή ψημένα. Και βέβαια, ζαχαροπλαστεία Νικολαίδης, 237-163 στην Καραολίκη Δημητρίου. Τα πάντα όλα, ό,τι καλύτερο βρείτε σε ζαχαροπλαστείο. Και ψωμιά και γλυκά και τούρτες και παγωτά και τα πάντα όλα. Θα πάμε σε τέλος πρώτης ώρας. Να υπενθυμίσω, κληρώνουμε σήμερα και μέσα από τα μηνύματα γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526 και μέσα από τα τηλέφωνα ένα τριήμερο στο υπέροχο ξενοδοχείο Φιλοξένια, στην υπέροχη τοποθεσία, στο ευλογημένο μέρος που λέγεται Πόζαρ, που λέγεται Λουτράκι Αριδέας. Επιστρέφουμε! Για να δεις αν σ' αγαπώ και κλαίγες κρυφά τις νύχτες, βρε παραπονιαρικό. Σ' όλους αυτούς που κλαίνε κρυφά είναι τα οι μπογάνες, οι γυάλινες, δηλαδή αυτά τα ταψιά, τα γυάλινα όμως. Ναι. Καλημέρα σας, πάμε στις γραμμές 23-10-287-888 να πω μπαμ μπαμ. Χορηγή δεύτερης ώρας. Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνγκιο, εκπληκτικά πράγματα, 705-750, τρώτε υπέροχα σε ένα πλήρως ανακαινισμένο χώρο, εκεί απέναντι το Μασούτη στα Ελευθέρια. Και τα γλυκά γλύφετε τα δαχτυλάκια σας. Όποιος πήγε, κόλλησε και ξαναπήγε. Φυσικά για αυτοκίνητο μεταχειρισμένο Τσαντεκίδης, απέναντι από τα Τζάμπο, ανεβαίνοντας για Ροόκαστρο, αυτός ξέρει. Η οικογένεια, τα δύο αδέρφια Τσαντεκίδη γνωρίζουν το αυτοκίνητο καλύτερα από τον καθένα. Κάνετε ένα κλικ δεξιά, μπαίνετε, ρωτάτε και θα πετυμηθείτε. Το παίρνετε και το πηγαίνετε και σε όποιον μάστορα θέλετε, σε όποιο συνεργείο να ελέγξετε. Δεν έχει κανένα φόβο. Απείραχτα είναι τα αυτοκίνητα. Σε άριστη κατάσταση. Αφήτσα Τσαντεκίδη. Και βέβαια, Σόμπα Μίλαν από την άκρη. Όπως βλέπετε, το κρύο καλά κρατεί. Ζεσταίνεται χώρους μέχρι και 120 τετραγωνικά. Χωρίς ρεύματα, χωρίς πετρέλαια. Απλά με πέλετ αερόθερμες από τον ειδικό που είναι η Αλφα Πλαν. Ο φίλος μας ο Γιάννης εκεί που περνάει και αέρα στα σπίτια. 6-51-7-18. Πάμε να μιλήσετε εσείς, πάμε να ακούσουμε εσάς. Ανοιχτές γραμμές 23-10-287. Καλώς το παιδί. Καλώς το Θουβού. 2014 με τη μακρόχρονη ιστορία της. Καλώς το Θουβού. Καλώς το Θουβού. Στο 23-10-23. 23! Καλώς το παιδί. Κωστή, επειδή δεν πέφτει, έτσι. Δεν, καλά, αυτό εννοείται ότι δεν πέφτει. Είχα εννοείται πριά, ότι δεν πέφτει. Άκου λίγο, είχα πριάγκρα και τώρα έχω πιάγκρα και αρχηγός βέβαια βιάγκρα. Ναι. Έτσι. Φτωμουρτιστές. Μ' αρέσεις, μ' αρέσεις. Και εμένα, μ' αρέσω. Καλά, βέβαια, αυτό φίλε να αρχίσει να το κοιτάζει έτσι, γιατί και αυτοί έτσι αυτοπενευόντουσαν. Έτσι ξεκινήσαν και αυτοί. Έτσι κάπως. Μου αρέσουν και τέτοια. Αυτό το πράγμα. Εντάξει, είναι γενικό φαινόμενο στην Ελλάδα. Θα προσπαθώ να ξεχύχομαι τα αυτονόητα. Γι' αυτό παλεύω μια ζωή έτσι κι αλλιώς, όλοι μας. Ναι. Αλλά επειδή αυτό είναι τώρα λίγο γενικό, όλες εντός αγωγικών να το βάλω ιδεολογίες ή απόψεις ή εκφράσεις. Έχουν από πίσω και μια επιχειρηματολογία, κακή, στραβή, κουτσή, οτιδήποτε. Απλά ο καθένας επιλέγει τι θέλει και από εκεί και πέρα τα επιχειρήματα για να στηρίξει αυτό που θέλει υπάρχουν άφθονα για όλα. Για ό,τι και να θες. Και για ακραία πράγματα. Εντάξει. Από εκεί και πέρα είναι στην συνέστηση του καθενός το αν θέλει να είναι εντάξει με τον εαυτό του ή όχι. Τέλεια τα λες. Τέλεια τα λες. Βλέπεις, δεν σε διακόπτω και είσαι σοκαρισμένος, ξέρω. Ένας σοβαρός άνθρωπος, όταν βλέπει κάτι στραβό, ναι. Εγώ όταν βλέπω να αδικεί ομάδα μου μία άλλη ομάδα, δεν μου αρέσει σαν φίλαθλος του ΠΑΟΚ. Και νομίζω ότι οι περισσότεροι, γιατί έχουμε φάει την αδικία στο πετσί μας και γιατί είμαστε από άλλη πάστα. Γενικά από τους κάτω. Ζωγραφίζεις. Αυτή
είναι διαφορετική. Το είπε και ο Αλεξανδρής, είναι το καταλληλότερο σημείο που δείχνουν το ποιόν τους. Θα έκλεβα και το παιδί μου και θα κερδίσω. Όχι, πρόσεξε. Το ότι κλέβει το παιδί του στο τάβλι είναι το ένα. Το ότι το λέει και καμαρώνει είναι το δεύτερο. Δηλαδή, είναι, το έκανες. Οκ, okay, συνέβη μια φορά. Όχι το έκανες επανειλημμένος, όχι το έκανες έξις δευτέρα φύσης, το έκανες συνήθειό σου. Είσαι και περήφανος γι' αυτό, ρε αρχιμαγλαμά, και καμαρώνεις και μας το... Εγώ λέει πέφτω, ο διαιτητής λέει γιατί το δίνει. Τι λες ρε Χαντούμι, σοβαρά μιλάς. Πέφτεις γιατί ξέρεις ότι θα το δώσει. Άμα ξέρεις ότι θα το δώσει, γιατί να πέσεις. Έτσι δεν είναι. Εμείς θα ντρεπόμασταν να κλέψουμε γιατί θα πεινούσε το παιδί μας για να το ταΐσουμε. Και αυτοί δεν ντρέπονται να το κλέψουν στο τάβλι για πλάκα και είναι περήφανοι. Αυτή είναι η διαφορά μας. Έγινε Θουβού! Τα πες τέλεια! Αγόρι μου! Αγόρι μου! Μου λέτε και σας βάζω και στην κληροσούμπα για τριήμερο. Έχω εκλεκτή παρέα στο στούντιο. Ήρθαν τα αδέρφια από Ανόβερο. Ελάτε, μιλήστε! 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 Πείτε κάτι! Καλημέρα. Δεν πέφτει με τίποτα. Έτσι το κάνουμε στη Θεσσαλονίκη. Δεν βγήκε τυχαία δύο μέρες πριν το μάτς. Μόνο αυτό σε λέω. Έτσι. Πώς το αποδημάκεις, κανείς δεν είναι κανενός, κανείς δεν είναι τσατσαρός. Έτσι. Καλώς τα παιδιά. Ξέρετε πως σας αγαπάω, δεν χρειάζεται να πω τίποτα για το Ανόβερο. Πείτε εσείς ό,τι θέλετε. Πείτε πριν πάμε στις γραμμές. Τίποτα, μια καλημέρα στον κόσμο. Ζούμε μεγάλες στιγμές. Πολύ μεγάλες στιγμές. Αυτό. Τα χαιρετίσματα σε όλα τα ζουμουσάκια που μας ακούνε. Ακούνε χρυστάρα, μηνύματα θα έρθουν τώρα, χαμός θα γίνει, να ξέρεις. Έχω και το Στέφανο παρέα. Στεφανάρας, αξία διαχρονική. Μαζί τρέχατε. Έτσι, έτσι. Μαζί τρέχατε. Ακούει ο Τάσος, ακούει. Όλα τα παιδιά που ακούει. Ακούει Λίτσα, ακούει όλος ο κόσμος. Ακούει ο Δημοπατέρας, Βασίλειδες, αυτά. Όλο το επιτελείο. Στέφανε, πες και εσύ ένα γεια. Ελλάδα και Ευρώπη, όλα τα παιδιά. Πες και εσύ ένα γεια και να είναι άμα θες. Γεια, βιαζέν Πάοκ, Πάοκ, είπα άλλε. Πάοκ, είπα άλλε. Πάοκ, αφού, διότι επειδή, ντάρουμ. Καλημέρα και από μένα. Ζούμε όντως πολύ μεγάλες στιγμές. Τι να πούμε. Εντάξει, την Κυριακή. Χιλιόμετρα κάνανε πάλι. Εννοείται. Για την καψούρα μας, την πιο μεγάλη. Αυτή τα κάνανε τα χιλιόμετρα. Εμείς είμαστε εδώ, έτσι. Δηλαδή το σύνθημα πάει. Χιλιόμετρα κάνατε πάλι για την καψούρα μας, την πιο μεγάλη. Από ένα χιλιόμετρο και πάνω πιάνονται χιλιόμετρα. Κανονικά, φίλε. Κανονικά. Και 2.000 να είναι. Κανονικά. Θα μου πεις για να είναι κάτω από ένα χιλιόμετρο πρέπει ο άλλος να μένει στη θύρα 4 και μάλιστα χαμηλά κιόλας. Έτσι, έτσι ακριβώς. Παιδιά, εδώ, καθίστε παρέα. Καθίστε. Πάμε στις γραμμές. Πάμε στις γραμμές. Καλημέρα σας. Ναι! Γεια σας. Έλα, ρε Κωστάκη. Γεια σου, ρε χορευτή. Καλώς τον, ναι. Έλα, Κωνσταντίνε μου. Όχι, ο χορευτής, εντάξει. Τι? Μην τα παραλέμε. Σε παρακαλώ, πάρα. Δεν θέλω να είσαι. Μετρίως φρονούν οι μέτρη. Μέτρια πράγματα. Εμείς αρχίσαμε 49 χρονών να χορεύουμε. 90 τέτοια πράγματα. Τι να πούν και οι Ολυμπιακοί που αρχίσανε τώρα σε 35 να χορεύουν. Άστος αυτούς, ρε φίλε. Με αυτούς έχουμε συστηθεί πολλές φορές να πούμε. Άστος. Βεβαίως. Όταν τον άλλο τον πιάνεις από το αυτού και τον πας στο περίπτωτο να σε πάρει μπύρες και τσιγάρα και στο παίζει τώρα μάγκας. Άστο, δεν θέλω να τα λέω. Άστο, τα έχουμε ζήσει. Δεν από τα αυτού το σιάναμε στο σύνταγμα. Από τη φαβορίτα. Από τη φοβόρητα. Και μπύρες, άστο, δεν βαριέσαι, άστο, τα ξέρουν αυτοί. Τι ωραία τώρα που θα φαγωθούν είναι μεταξύ τους. Γι' αυτό βγάζουν πίκρα. Για τη δεύτερη Φυστακή. Θέση θέλω να την παρακολουθήσω με πολύ σπουδή και ζέση Φυστακή. Αυτή τη μάχη. Να πω ένα μεγάλο γεια στα αδέρφια μας από το Ανόβερο, στα παιδιά εκεί πέρα. Γεια σου πλυντήριο. Είναι η αιχμή το δώρα του οπαδικού κινήματος, το έχω πει πολλές φορές. Είπε γεια και ο Κώστας ξέρει γερμανικά. Γεια σας. Να πω ένα μεγάλο γεια και ένα nine. Αυτό που το είπατε για τα γερμανικά, ναι. Ρίποστε, κάποιος μας έφερε δώρα, όχι τώρα, πιο πριν κάτι δύο χρόνια, ένα αυτοκινητάκι και είχε στα γερμανικά, μιλούσε στα γερμανικά, αλλά τι λέει ρε, θα ρωτήσω τον Κωστή. Το αυτοκινητάκι. Δεν έχεις καμιά τέτοια λαγκαμία τώρα. Βάλ το στον αέρα να μου πει τι λέει, να το κάνουμε μετάφραση. Με λέει αν το κάνεις και αυτό θα έχουμε... Εδώ ιστορία. Είμαστε εγώ, γιατί, η εκπομπή γιατί υπάρχει. Μπορεί να μας φρίζει ο Γερμανός, να μας φρίζει. Εδώ ήρθε, ήρθε παππούς, εποχή αρένα. Ένα πρωί, καλημέρα! Ο άντρας της γιαγιάς που ετοιμάζω θα έχουμε αύριο μεθαύριο. Ήρθε με προσπέκτους από ΑΕΓΕ Κουζίνα που την είχε φέρει ο γαμπρός του και δεν είχε οδηγήσει χρήστα ελληνικά και καθίσαμε φίλε και μεταφράσαμε όλη την κουζίνα. Τι κάνει το κουμπί, τι κάνει το μάτι, πώς ανοίγει, πώς έχει τον, το ένα το θέμα το άλλο. Ναι. Μας συγκίνησες πολύ και με αυτά που μας έβαλες, ρε αδερφέ. Και με τον αδερφό του παλικάρι του Μπεκιάρη και με τη Χρύσα.
Μπράβο, αυτοί τα έγραψαν. Αυτοί τα έγραψαν. Ναι. Έτσι, εγώ δεν μπορώ να γράψω τέτοια πράγματα, αλλά μου αρέσει να τα ακούω. Άξι. Λοιπόν, και κάτι τελευταίο. Θέλω να ευχηθώ τα καλύτερα σε δύο φίλους από τα παιδιά. Λοιπόν, την Άννα και τον Κωστάκη. Έφεραν ένα υπέροχο παουτσάκι εψές. Α, αυτά είναι, φίλε. Λοιπόν, αυτά είναι. Έφεραν ένα υπέροχο μπέμπι. Και θα πω κάτι στους σταμούνες της Μικόνου. Η βαριά βιομηχανία που δεν το πάω απέκτησε άλλο ένα μέλος ρε παλιοποιότητα. Έλα ρε! Αυξανόμαστε! Και δεν χρειαζόμαστε πρωταθλήματα για να γίνουμε περισσότεροι. Φαντάσου και τώρα που έρχονται τι έχει να γίνει. Εμείς το έχουμε χάσει από καιρό, ας το ξέχνα το φιλαράκι. Φιλιά! Φιλιά, ζούμου σου, γεια σου Κωνσταντίνε. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας, ναι. Γεια σας. Καλώς το παιδί! Γεια σας και σας. Γεια σας. Καλώς τον Ευγέννη. Περιτώ να πω ότι είμαστε πως, όλοι. Περιτώ να πω πως πεθαίνω, περιτώ να πω πως δεν ζω. Αυτό ακριβώς. Περιτώ επίσης να πω ότι είμαστε όλοι καμένοι μαζί σου. Κάθομαι τώρα και γελάω με αυτά που έλεγε ο φίλος προηγουμένως. Μεγάλες στιγμές. Ναι, είμαστε λίγο καμένοι. Δεν είναι να κάνει. Έχουμε συσσωρεύσει, το εξηγούσα στον πατέρα μου χθες. Μας βγαίνουν πράγματα καταρχήν, το δάκρυ δεν ξέρω αυτή την εποχή πως είστε εσείς. Δηλαδή, το είπα και προχθές που μιλήσαμε, ότι δηλαδή μου βγαίνουν έτσι, έτσι. Μπορεί να δω σκύλο να κουτσένει στο δρόμο και να με πάρουν τα ζουμιά. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Έχει συσσωρευτεί να πούμε παιδικό βλέπω. Χωρίζουν τα δύο, οι δύο αδερφές το Frozen, η Σοφία και η, πώς την λέτε, η Έλσα. Και λέω τι έγινε. Και λέει η Έλσα, περίμενα τόσα χρόνια για να σε συναντήσω αδερφή και νομίζω θα πει μετά, περίμενα 35 χρόνια παλιομπίμπι, γάβρε, για να βγει. Ακούω φωνές, τι γίνεται παιδιά, έχει χαθεί το τόπι, έτσι, δεν πέφτει με τίποτα πάντως, να ξέρεις. Το παλιό το σύνδημα προσπαθώ να δημιουργώ. Δεν είμαστε καλά, δεν έχουμε μυαλά, κάτι τέτοιο που έλεγα. Όταν θα πάω στον τρελογιατρό, γεια σας τρελογιατρός, ναι, θα τον τρελάνω και αυτό. Λοιπόν, Κωστή. Αυτές οι κουβέντες, αυτοί οι διάλογοι είναι, φίλε, καταπληκτικοί. Φτάνει, ρε φίλε, να μιλήσουμε κι εμείς, ρε φίλε. Ναι, ναι, αυτό λέω, ρε παιδί μου, αυτό λέω. Ότι είναι, ναι. Χάρηκα που τα είπαμε. Πάμε, δεν μιλάω, πάμε, μιλάς! Δεν νομίζω να το κάνεις αυτό. Λέω, ο καιρός ταιριάζει με το mood του 40% της πόλης. Είχες και mood στο χωριό σου, βρε! Που έμαθες και το mood και θες να μην μιλήσω! Η γιαγιά μας αυτό μας έλεγε, παιδί μου έχεις mood για χιλοπίτες! Είναι κάκο τραχανά! Ταιριάζει, φίλε, γιατί από ό,τι έμαθα ο Ζορμπίδης. Ναι. Κλείνει ακατάπαυση στα εκδηλωμένα για το Σαββατοκύριακο 3 με 5 Μαΐου. Όχι, όχι, τι έχει να γίνει. Θα φύγει. Θα φύγουν όλοι από την πόλη. Όχι και όλοι. Όχι και όλοι. Ούτε μισή. Μια μερίδα. Αν εννοείς αυτούς που θα φύγουν για να μην είναι εδώ στη στέψη. Αυτό ακριβώς εννοώ, καταλαβαίνεις. Ναι. Υπέροχες εκδρομές έχει. Και όχι ο Ζορπίδης και άλλα ταξιδιωτικά γραφεία. Ναι, εντάξει, τώρα μας έτυχε ο κύριος ο συγκεκριμένος. Μπορούν κάποιοι να πάνε τις καλοκαιρινές του διακοπές από το Μάιο. Να λείψουν μερικές μέρες από την πόλη. Θα πάρουν λίγες εβδομάδες άδεια την καλοκαιρινιά, δηλαδή την πάρουμε το Μάιο. Η αλήθεια είναι ότι δεν θα καταλάβουμε την απουσία τους. Αυτά. Λοιπόν, να πω κάτι σοβαρό πέρα από τη. Εννοείς ότι αυτά που είπες μέχρι τώρα δεν ήταν σοβαρά, με σοκάρεις. Λοιπόν, χθες ανέβασα στη λογαριασμό, στο σελίδα του ΣΟΜΟ. Της ομάδας, έναν αγώνα φιλανθρωπικό που θα κάνουμε οι δύο ομάδες μπάσκετ Μαξίδιο στη Θεσσαλονίκη. Άριστα έκανες. Ναι, και άριστα. Να πεις, πες ημερομηνία, πες πότε και πού και τα λοιπά, τα πάντα. 22 του μηνός την Παρασκευή, στο γήπεδο της Σταυρούπολης, παίζουμε φιλικό με την ομάδα του Άρη. Και το φιλικό γίνεται για να μαζέψουμε τρόφιμα και ρούχα και οτιδήποτε. Ήδη πρώτη ανάγκη για το χαμόγελο του παιδιού. Μπράβο. Μπράβο και στα παιδιά, μπράβο και στα παιδιά του Άρη με αμαξίδιο, στους αθλητές με αμαξίδιο του Άρη που θα έρθουν για να κάνουν αυτό το παιχνίδι. Μπράβο τους. Κάνουμε αυτό το πράγμα γιατί δεν είμαστε μόνο εμείς που έχουμε ανάγκες. Πρέπει να κάνουμε πράγματα και για τους ανθρώπους που μας χρειάζονται. Οπότε καλό όλους τους φίλους. Παοξίδες, Αριανούς, Ηρακλειδής, δεν υπάρχει χρώμα σε αυτήν την κατάσταση. Καλά, αυτό το λέμε χρόνια εμείς. Σε τέτοια πράγματα δεν έχει. Να βοηθήσουμε γιατί πραγματικά υπάρχουν τρομερά προβλήματα στο χαμόγελο του παιδιού.
και στα σπίτια που έχουν και... Έτσι. Έτσι ακριβώς. Έτσι. Έγινε αγοράκι μου! Έγινε άγγελε! Φιλιά! 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 Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Γεια σας. Ναι, καλημέρα. Ναι. Ναι, καλημέρα. Χαίρομαι που λες ναι, συμφωνείς με όσα έχω πει από τις 8 μέχρι τις 9 και 25. Είναι πολύ σημαντικό. Εννοείται. Είσαι ο... 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 Ποιος? Είσαι ο του της ΕΚ... Αυτός! 1-0! Έτσι. Με ψιλοκρεμαστό από τη σέντρα σε είδα λίγο έξω. Έλα ρε Κωνσταντίνο σήμερα ρε. Έλα ρε Κωνσταντίνο! Έλα αγοράκι μου! Έλα καλημέρα. Όλα εντάξει με τη δουλειά. Δόξα τω Θεώ φίλε, σήμερα έχουμε ρεπό. Τέλεια. Τέλεια. Ναι. Έχουμε καμία τέτοια. Καμία απολύτως φίλε. Καμία απολύτως. Έχουμε κλήρωση για τριήμερο στο υπέροχο άστο. Φιλοξένια. Κατάλαβα, άστο. Τέλος πάντων. Δεν μπορείς να πας. Άμα κερδίσεις. Δεν μπορείς να πας άμα κερδίσεις. Δεν μπορώ, πού να πάω. Τέλεια. Δεν γίνεται. Άρα θα σε κληρώσω φίλε, να ξέρεις. Ναι, ναι. Πήρα να πω και εγώ την καλημέρα μου. Αγόρι μου. Σε όλα τα ζουμουσάκια. Με την νίκη, άρεσε και φέτος και το double. Να τελειώνουμε. Απλά θέλω να πω, κάποια άμα ακούνε κάποια μικρά ανόητα γαβράκια, απλά δεν μας πέφτει ρε! Τέλος! Το κατάλαβα μια χαρά την Κυριακή το βράδυ. Έτσι να το νιώσουν και αυτή μια φορά. Πληροφορίες λένε ότι στα αποδυτήρια, όταν ήρθαν, ξέρεις, οι ομάδες φοράνε αυτά τα βαριά που πουλένια μπουφάν. Αυτά που είναι αρκετά βαριά. Και πιθανόν έχουν και κινητά στις τσέπες, μπορεί και πέτρες, λέω εγώ. Διάφορα αντικείμενα. Κάνουν έτσι τα αποδυτήρια, λέει παιδιά, δεν έχει τσιγκελάκια, λένε οι Ολυμπιακοί, να κρεμάσουμε τα μπουφάν. Μαντέψτε πού θα τα κρεμάσετε τα μπουφάν. Και τους άφησα. Και κάτι ακόμα. Ναι. Και κάτι ακόμα. Βεβαίως. Και όταν θα πάω στον τρελό γιατρό, θα τον τρελάνω και αυτό. Έτσι, μια ένα συννεφάκι. Καλημέρα! Γεια σας. Πάμε στον τελευταίο, πριν το διάλειμμα. Γεια σας! Συμφωνεί με τον προηγούμενο καταπληκτικά. Αυτή ήταν αγκαλιασμένη, χέρι-χέρι. Αγκαλίτσα, ήταν μπροστά στο πλοίο. Ναι, γεια σας! Έλα! Ήρθα, εδώ είμαι, αγόρι μου, έλα. Αγόρι μου. Να πω χαιρετήματα στο Σάκη που ήρθε σήμερα και είναι έξω από το στούντιο ή πήγε στον οδοντογιατρό, δεν μπορεί να μιλήσει. Μιλάει σαν τον, σαν τον νονό. Για πες. Τους έριξα ρε φίλε, τους έριξα. Καταπληκτικό μαρκάρισμα φίλε, καταπληκτικό στην καροτίδα. Ήτανε με τα δύο πόδια, χράκ, ψαλίδι. Ήτανε ο κρέσπος της καθυστερήσης. Που πήγαν με φουστιά και λάου-λάου να κάνουν μεταξύ τους το fair play να μην το τηρήσουν. Όπως ο Κρέσπος, ο Γαμπρός, ο Κλαρινογαμπρός, μαγκιά που έβγαλε μπράβο το τσακαλάκι μου άρεσε. Δεν θα γίνω αφήσα ποτέ. Πάει και του παίρνει τα νιάτα. Ο καλό παιδί για την κόρη μου, ο καλό. Τελείωσε φίλε. Φάτσα γαμπρού, καλό παιδί. Αυτό ακριβώς, φάτσα καλός γαμπρός. Είναι ο γείτονας που την Κυριακή με το λάστιχο πλένει το Hyundai το πράσινο. Και πάνω από τον θάμνο σε χαιρετάει. Ου, γεια! Καλημέρα σας. Έβγαλε τρέλα εκεί όμως, φίλε, γούσταρα πολύ. Δεν μάσησε το τσακαλάκι. Να σου πω κάτι. Βλέπεις το μάτος. Του το έχεις του μάτος. Έτσι. Είμαι ο παίρνω τα νιάτα σου. Βλέπεις παρά το Βιερίνια. Άμα θέλω σε αφαλοκόβω. Σου τα τυλίγω τα καλάμια, τα τρώω στο σπίτι ή εδώ. Βλέπεις ρε παιδί μου το Βαρέλα. Λες αυτός θα με φάει ζωντανό, θα φτύσει τα κόκαλα. Έτσι. Και βλέπεις και τον Κρέσπο που είναι ιεραπόστολος κάπου στη Νότια Αφρική. Ο οποίος διδάσκει ας πούμε την συγκεκριμένη αίρεση. Και λες αυτός τώρα ο άνθρωπος κι όμως. Αυτός κόβει τα νιάτα στο τέλος. Του λέει γεια σας, δεν περνάτε από εδώ. Τον αγαπάω, να ξέρεις. Ωρες, ώρες με πιάνε. Περίμενε, έχουμε και μηχάνισμα. Κάτσε. Ωρες, ώρες με πιάνει μια τρέλα να το κατακτήσω. Έτσι ρε φίλε, έτσι. Λοιπόν, πες το Θουβού. Ναι. Να αφήσει το τηλέφωνο και εκεί να τον πάρουμε να πούμε. Τέλεια. Αποφώνηση άντε, για το μισάωρο κάνουν τα παιδιά από το Ανόβαρο. Έλα Στέφανε, έλα Χρήστο. Έλα Ανόβαρο, δώσε ρε παοξάκια μου όμορφα. Μια μεγάλη στιγμή που έζησα χθες Κωστή, είμαι στην καφετέρια στο χωριό. Ναι. Κάθομαι σε μια και πίνω το καφέ.
Κρύα Βρύση, να πούμε χαιρετίσμα στην Κρύα Βρύση. Βέβαια. Μπαμπάδες, μαμάδες, θείοι, ξαδέρφια, άπαντες. Όλη η Κρύα Βρύση. Να έχει μέσα στην καφετέρια γάβρους και βάζελους. Και να σκοτώνται μεταξύ τους για το ποιος έχει καλύτερη ομάδα, ο ΠΑΟΚ ή ο γάβρος. Έλα, πραγματικά. Ζουμουσού, πραγματικά. Αυτά είναι. Θα αφήσω και 5 DVD του χορού Κωστή που έφερα. Τέλειος. Επαιτειακός χορός, ζήσαμε συγκλονιστικά πράγματα για τα 15 χρόνια. Να τα κληρώσεις. Άρε φίλε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. 4 θα αφήσεις. Το ένα έχει γίνει. Όχι, τέτοιο. 6. Α, 6 έχει φέρει. Εντάξει. Βλέπω, okay, δεν μετράς καλά. Εγώ βλέπω 5 εδώ, είναι το άλλο είναι ανάποδο, είναι για μένα το άλλο. Το ανάποδο είναι για τους ανάποδους. Τέλεια, για τους ανάποδους. Όπως έλεγαν και οι μπρούζες, είμαστε ανάποδοι. Λοιπόν, θα πάμε σε διάλειμμα, μην ξεχνάτε Sports Cafe Domino. Πες, Στέφανε, πες. Τι. Τα είπε. Άσε αυτά τα είπε. Πες τα δικά σου. Πες. Τι να πω. MVP προχθές. Για σένα. Για μένα, ακπομπ. Άλογο. Έκανε. Εντάξει, βασικά. Εγώ, έτσι όπως είδα το Βιερίνια από την αρχή, την αυτοπεποίθηση που έβγαζε και όχι μόνο σε αυτό το μάτς, αρχίζει γενομένες από το Λονδίνο που ήμασταν και τον είδαμε, έτσι. Άρχισε να ανεβαίνει και από τότε έχει περάσει σε όλους. Αυτή η αυτοπεποίθηση που βγάζει. Εδώ να έπαιρνε την μπάλα δεξιά, στα πλάγια, στριμωγμένος και δεν την έδιωχνε. Όχι, ρε. Τριγωνάκια. Την κατέβαζε, περίμενε να έρθει να παίξει τριγωνάκια. Παιδιά, εντάξει. Λοιπόν, βουλώσαμε στόματα γιατί είχαν πάρει. Πολύ αέρα. Όχι μόνο αυτά Ραζωνία. Που είπε ο Τσουκαλάς. Ο Τσουκαλάς τα έκανε. Όχι, η ομάδα του Κυρσάβα, ναι. Ο Καραπαπάς, ο πρόεδρός τους. Όλοι πάμε να πάρουμε το μάτσι Ντούμπα να τους δείξουμε ποιοι είμαστε. Λοιπόν, πειράζει, εντάξει. Στο γήπεδο. Ματάκι χορταράκι. Και εκεί φίλε ξεγυμνώθηκαν. Έτσι. Ξεκάθαρα τα πράγματα. Τώρα το μυαλό μας στη Δευτέρα. Έτσι. Πρώτα στο μπάσκετ σήμερα, γιατί με την Κίμη 5 η ώρα αυτά τα ματσάκια τα φοβόμαστε, έχουμε καεί στο παρελθόν. Με σοβαρότητα πάρτε αυτό το μάτς και μετά βλέπουμε για τον τελικό. Αλλά σε πρώτη φάση μετά από 20 χρόνια να βρεθούμε σε τελικό μπάσκετ. Και το μυαλό στη Δευτέρα στη Ριζούπολη. 3 πονταλάκια ήταν την Κυριακή. Όπως μου λέει κάποιος πολύ έμπειρος και μεγάλος ηλικία, κοντεύει να βάλει 9 μπροστά. Δεν τον φοβάμαι τον Ολυμπιακό. Πιο πολύ μας φοβάμαι, λέει, στη Ριζούπολη. Όποτε πήγαμε με το μαχαίρι στο στόμα, δεν φοβάμαι τίποτα. Μην νομίσουμε ότι μόνο με τη φανέλα θα πάμε και θα πάρουμε το μάτς. Συγκροτημένοι. Συγκεντρωμένοι, προσιλωμένοι και δεν φοβόμαστε τίποτα. Αυτά όταν μας στέλνουν τέτοιες φωτογραφίες και όλα στο διαδίκτυο, όλα είναι υπέροχα. Sports Cafe Domino, 950-950 το τηλέφωνο, καταπληκτικά πράγματα εκεί, στην Μπότσερ 132, κορυφαίο 9 οθόνες, προτζέκτορα, στα πάντα όλα. Διάλειμμα και επιστρέφουμε! Φήμες ότι θέλουν από την Ομαρχία Χαλκιδικής να τον χρήσουν επίτιμο δημότη, επειδή τρία πόδια τσούκου τσούκου τον Ατάλο και τα λοιπά, γεώτρηση αυτά, τρυπόδι. Ελέγχονται ως ανακριβείς. Μήνυμα που διάβασα πριν. Εγώ δεν το έχω παίξει ποτέ η Δήμονας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια, Δημήτρη. Λοιπόν, πλάκα πλάκα λέει. Πολύ περισσότερη μπαλίτσα από άλλους που λένε ότι ξέρουν μπάλα. Για τον ΑΚΠΟΜ είχαμε πει την επομένη που έφυγε ο Πρίγιοβιτς, αυτός θα είναι που θα βάλει στο δεύτερο γύρο. Αυτός, γι' αυτό βάλαμε στίχημα με την Ποφίλιου. Αυτός είναι. Αυτός ακριβώς. Αυτός είναι. Ο Τσούμπα, ο ΑΚΠΟΜ, ο που δεν είναι. Επειδή θα την άκουσα, λέει τέτοιο παικταρά. Επίσης βγαίνει ήδη χθες ότι ο Ζαμπά απέρριψε, ο Ολυμπιακός απέρριψε το Ζαμπά, λέει κάποια στιγμή. πάμε στις γραμμές, πάμε, μην ξεχνάτε. 3-23-0-3, εκεί ό,τι θέλετε από αναδόμηση, από διακόσμηση, από ανακαίνιση και μετατροπή χώρου σε Airbnb. Κληρώνουμε όπως είπαμε, έλα! Καλώς το παιδί. Παίρνω πρώτη φορά και τελευταία. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και για μένα ο Ολυμπιακός παίζει την καλύτερη μπάλα. Τέλεια. Πάρα πολύ ωραία. Έχω κάτι καταπληκτικά χάπια για το Ζάχαρο. Θα πάρεις 5 όμως το πρωί. Παίρνω. Έτσι. Και εσάς, κύριε, και 5 το βράδυ. Και όπως ο κύριος Τσίκος που είναι δίπλα σας, ο κύριος Στέφανος είναι μια χαρά. Το ξέρω και σας περιμένω για καφέ και τους τρεις. Κύριε Μανολόπουλε, όσο και να αλλάξετε τη φωνή σας,
την καταλαβαίνουμε και την γνωρίζουμε. Αδέρφια μου, αλήτε σπουλιά. Σε κατάλαβα από τα γυαλιά. Ναι, εγώ που σου τα έκανα καινούρια πάλι. Βλέπω τον κόσμο με άλλο μάτι. Το μάτι της κουζίνας. Αγόρι μου, αδερφέ μου. Λοιπόν, σας περιμένω ρε μάλια. Φιλιά και πολλά. Όχι μόνο εσάς ρε μάλια. Όλο τον κόσμο. Άλλοι 10 τελική μήνα. 10. Το μυαλό μας εκεί. 10. Το μην μυαλό μας εκεί. Τίποτα. Δεν πέφτει με τη. Ρίξτε κουβάδες. Ρίξτε το παγόβουνο από τον Τιτανικό. Όλη την παγομηχανή. Έτσι ακριβώς. Έτσι φιλιά. Ακριβώς. Γεια σου Μανόλο. Κορυφαίος οπτικός στην πόλη. Κορυφαίος. Γυαλιά στο Μεγαλέξανδρο είχε φτιάξει ο παππούς. Ναι, καλημέρα σας. Ναι, καλημέρα Κωστή. Καλώς το παιδί. Τι γίνεται. Γεια σου αδερφούλη. Είσαι ο. Μια ζωή πάω. Αγόρι μου. Αγόρι μου. Τέλεια τα λες. Κάνεις ωραία εισαγωγή καταρχήν. Είσαι ο. Παναγιώτη. Γεια σου ρε Παναγιώτη. Γεια σου ρε Παναγιώτη. Για πες. Ναι, έπρεπε 5 να ρίξεις τον Ολυμπιακό γιατί έχασε πολλές ευκαιρίες. Εν μέρει έπαιξε καλά. Στο ημίχρονο κιόλας είχαμε άλλες 2-3 ευκαιρίες. Έτσι θα μπορούσε να είναι 4-0 στο ημίχρονο. Πολλές ευκαιρίες, ναι. Εντάξει, όλα καλά πήγανε. Τώρα δούμε στο επόμενο παιχνίδι. Και πάντα θετικά. Πάντα. Για το διαγωνισμό, για το τέτοιο. Να μου πεις, έλα, να σε βάλω. Τα ψηφία του κινητού. Τα 3 τελευταία δώσε μου. 527. 527 και Παναγιώτης. Έγινε Παναγιώτη. Σε να χαιρετώ. Καλά, να σε καλά. Ζουμουσού, αδερφέ μου, ζουμουσού! Τι ζούμε τις μεγάλες στιγμές. Ζήστε τις, ρουφήξτε τις στο μεδούλι. Καταλαβαίνετε ότι αυτό που ζούμε τώρα είναι ιστορικό. Το καταλαβαίνετε ότι οδεύουμε σε μια κατάσταση που θα γυρίσουμε πίσω γιατί πιθανόν τώρα μέσα στο σφίξιμο, μέσα στο άγχος, μέσα στην εγρήγορση που βρισκόμαστε για όλα αυτά που έγιναν πέρσι, γιατί είμαστε από παντού ψηλιασμένοι, από παντού σφιγμένοι, ότι δεν μπορούμε να το χαρούμε 1000% όλο αυτό. Όταν θα έρθει στο τέλος και το επιστέγασμα, όταν θα έρθει και τυπικά το πρωτάθλημα, τότε θα είναι, θα καταλάβετε αυτό που λέμε. Αλλά είμαστε σε εγρήγορση όλοι μας. Το μυαλό μας εκεί, προσήλωση, δεν ξεφεύγουμε. Όχι αλαζονία, όχι έπαρση. Το μυαλό μας στον Απόλλωνα. Καλημέρα σας, ναι. Κωστή μου. Καλώς τον, καλώς τον, ναι. Γεια σου Βουζούκο. Α, γεια σου άρχοντα της νύχτας. Πρώτα άσε το άρχοντα σε αυτά. Έλα να σου πω, πιο πολύ πιστεύω να το καταλαβαίνουν όλοι ότι αυτό το προβάδισμα το χαιρόμαστε εμείς οι παλιοί. Διότι εμείς θα έχουμε ζήσει όλα και έπρεπε μετά. Σωστό. Να τα ξαναδούμε και αυτό. Δεν αντιλέγω, δεύτερο, δεν αντιλέγω, 100%. Το πιο δύσκολο παιχνίδι είναι αυτό με τον Απόλλωνα. Και πάντα με τον Απόλλωνα δεν είχαμε καλές επιδόσεις εκεί μέσα. Δεν διαφωνώ. Όπως είδες περισσότερο με δυσκόλεψε το Γιάννενο παρά ο Ολυμπιακός. Έτσι. Πιστεύω ο Ρουμάνος θα τους κατεβάσει τα φτερά, θα τους έχει μόνο για αυτό το παιχνίδι. Πιστεύω να το πάρουμε και αυτό βέβαια, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Ο Αλεπουδέσκου δεν ασχολείται με τίποτα άλλο. Η απόδοση ήταν προχθές εκοφαντική, δεν είναι τέτοια απόδοση, ο ΠΑΟΚ δεν έκανε φέτος. Κακώς που δεν έγινε το ίδιο σκορ με τις ΣΕΡΕΣ, που το ζήσαμε εμείς το παιχνίδι. Υποβροχή. Υποβροχή, μπράβο. Έξι και μπορούσαν κι άλλα τόσα. Όλα καλά πάει η ομάδα. Ιστάρα μου. Καιρός είναι να δούμε και τον Double. Να αρχίσουμε να το σκεπτόμαστε και τον Double. Έτσι. Να τελειώσει έτσι μια το πρωτάθλημα και όλα καλά. Έτσι. 27 παίζουμε με Πανιόνιο επειδή με ρωτούν. Έχουμε 27, επαναληπτικό, ναι. Έχουμε μια δουλίτσα εκεί αφήσει στη μέση που νομίζω ότι... Ναι. Δεν είναι και αυτή τη δουλίτσα θα την καθαρίσουμε άνετα. Βεβαίως. Εντάξει. Είναι ο Ρουμάνος, έχει βάλει καλά το καράβι, το πηγαίνει πολύ καλά. Ένα πράγμα παρακαλάει ο Ρουμάνος. Να έχει κρύο, να μην ανέβει η θερμοκρασία. Αυτό. Σωστός. Μόνο γι' αυτό. Τι θα κάνει μετά. Τι θα κάνει με το σκούφο. Φιλιά, γεια σου Βουζούκο, γεια σου Χριστάρα μου. Γεια σου Χριστάρα μου. Πάμε επόμενος. 2310-287-888. Μια-δυο γραμμές ακόμα γιατί θέλω να πούμε δυο κουβεντούλες με τα παιδιά που ήρθαν από τόσο μακριά. Καλημέρα σας. Καλημέρα Κωνσταντίνε. Καλώς το φιλάρετο. Είναι 27 δηλαδή είναι η επόμενη Τετάρτη. 27 ναι. Είναι νομίζω ναι. Λοιπόν είναι 3 μάτς τα οποία πρέπει να τα διαχειριστεί ταυτόχρονα η Αλεπού του ποδοσφαίρου. 27 ναι, είναι η μεθ επόμενη Τετάρτη. Είναι η μεθ επόμενη. Ναι. Άρα έχει να κάνει με τότε. Άρα τώρα μπορεί να βάλει κανονικά όποια ομάδα θέλει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν θα παίξει με Πανιόνιο
μπαίνει σφήνα από ό,τι καταλαβαίνω ανάμεσα από Παναθηναϊκό και Άρη. Ναι. Έχει Άρη, Πανιόνιο και μετά Παναθηναϊκό. Ναι, ναι, ναι. Αυτά είναι τα τρία παιχνίδια. Τώρα είναι πιο εύκολο να μπορέσει να διαχειριστεί σωστά τους παίκτες και μετά είναι αυτή η τριπλέτα που θέλει κάποιος να βάλει στο ένα παιχνίδι και κάποιος στη μέση της εβδομάδας. Αν θες την άποψή μου, φιλάρετε, νομίζω ότι δεν πρόκειται να πάρει κανένα ρίσκο στον επαναληπτικό με τον Πανιόνιο. Ναι. Δεν θα πάει σε πολλές αλλαγές όπως έγινε στο πρώτο μάτς που έπαιξε με 9 διαφορετικούς. Εδώ τώρα είναι το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα που για μένα είναι μαγική εικόνα, γιατί για 75 λεπτά κάνουν τριγωνάκια που αν ρωτήσεις τα ονόματα των συμπαικτών σας τα ξέρεις. Σβαρόφσκι, εσύ, Ίγκασον, πώς λένε αυτόν εκεί που του δίνεις την μπάλα. Δεν τα γνωρίζουν. Και όμως έκατσε στραβά στο τέλος, γίναν δύο προσωπικά λάθη και τώρα πρέπει αυτό το πράγμα να διορθωθεί. Δεν νομίζω ότι θα πάει σε ρίσκο. Θα πάει με τους βασικούς. Αλλά... ή αν αλλάξει, θα αλλάξει 2-3. Δηλαδή αυτούς που είναι οι πιο καταπονημένοι. Αν θες την άποψή μου. Εκτός αυτού, τώρα πια, τώρα και εμένα μου αρέσει αυτό, βλέπεις ότι μπορείς να πεις θα μπορούσε να παίξει και εκείνος σε αυτό το... Δηλαδή τους βλέπουμε εισάξιους. Βλέπουμε παίκτες που αν δεν ήταν εκείνος και ήταν ο άλλος, ήταν άνετα, σωστό. Ήταν το ίδιο πολύ πράγμα. Σωστό. Μάλιστα πιστεύω ότι αυτό θα έχει τέτοιο βάθος που θα είναι καμιά πεντάδα. Πέντε παίκτες μπορούν να παίζουν άνετα. Είτε αυτοί είτε οι άλλοι. Διαφωνώ καθόλου. Φιλάρετε, αυτοί που ήρθαν τώρα το Γενάρη, στη μεταγραφική περίοδο, φαντάζουν έτοιμοι, δεν ήταν ανενεργοί. Ήρθαν από αγωνιστικές υποχρεώσεις. Και ο Ίγκασον ήταν έτοιμος. Και ο Ολιβέιρα. Είδες, μπήκε ο Ολιβέιρα σαν να έπαιζε καιρό. Και φαντάζω ότι ακόμα δεν έχει φτάσει να αφομοιώσει πλήρως τα συστήματα, να εξοικειωθεί, να μάθει τα χούγια των συμπαικτών του. Όλα αυτά χρειάζονται, όσο παικτάρα και να είσαι, το πώς κινείται δίπλα σου ο Μαουρίσιο ή το πώς κάνει την κίνηση ο Βιερίνη, αυτά θέλουν χρόνο για να μάθει ο ένας τον άλλον. Είδες όμως ότι αυτοί που ήρθαν και ο Σβαρόφσκι και ο Καλογιανούλης, μας ήξερε, τον ξέραμε, θα αφομοιωθούν πλήρως και έχουν γίνει από ό,τι φαίνεται απόλυτα στοχευμένες και επιτυχημένες κινήσεις. Αυτή το τη φορά. Είναι, όχι κινήσεις τύπου Χατσερίδη. Αν πάμε στο απόλυτο, μέχρι τις 5 Μαρτίου, 2 Μαρτίου, είναι 2 Μαρτίου το τελευταίο αυτό του Παναθηναϊκού, μετά έχουμε την άνεση να μπορέσουμε να δοκιμάσουμε αυτούς τους παίκτες, να φτιάξουμε την καινούρια ομάδα που θα είναι για το καλοκαίρι. Θα τα δούμε αυτά. Και όλα αυτά θα γίνουν αρκεί να έχουμε 4 νίκες ακόμα. Θα τα δούμε αυτά. Ένα-ένα. Όπως αποφύγαμε επιμελώς μέχρι τώρα, άλλος για γούρι, άλλος επειδή έτσι πρέπει, να κάνουμε πολλαπλασιασμούς. 3-4-12, 3-3-9, έτσι, 3-10-30 και τέτοια. Κάθε φορά τι λέμε, το νου μας για το επόμενο μάτς. Ναι, και ναι. Κάθε φορά, δηλαδή, αποφύγαμε, είδες. Μία φορά φέτος δεν είπαμε, ποιος είπε, 18 νίκες, 18 επί 3. Κανένας. Κάθε μάτς ξεχωριστά, αυτό που έχει ποτίσει στους παίκτες ο Αλεπουδέσκου, έχει ποτίσει και εμάς. Αλλάζουμε και εμείς, μεγαλώνουμε και εμείς μαζί με τον ΠΑΟΚ, γινόμαστε και εμείς πιο όριμοι. Ο τρόπος που αντιμετωπίστηκε η φυγή Πρίγιοβιτς είναι χαρακτηριστικός. Πώς ο οργανισμός γιγαντώνεται, πώς μαθαίνει στον πρωταθλητισμό, πώς μαθαίνει να αφομοιώνει τους κραδασμούς. Άλλες εποχές σας σκοτωνόμασταν στα τηλέφωνα που έφυγε ο Πρίγιοβιτς. Καταλάβαμε ότι αυτό το πράγμα εκ των έσω θα διορθωθεί. Ότι η ομάδα θα βγάλει χαρακτήρα. Και δικαιώθηκε ο κόσμος για τη στάση που τήρησε για τον Πρίγιοβιτς. Αυτή η εποχή δεν έχει ξαναγίνει στον ΠΑΟΚ και πραγματικά είναι τυχεροί όσοι ξεκίνησαν με αυτό. Θέλω να σου πω το εξής, ότι όταν βάζει γκολ ο Άγκμπομ, μπορεί να βάζεις εκεί που λέει «Μπομπα!» γιατί «Μπομπα!» Όλο κάτι χοντρές, κάτι άσχημες έχουν στα βίντεο κλίπ αυτά. Να ξέρεις. Φιλιά πολλά, φιλάρετε. Πάμε. Μην παίρνετε άλλο τηλέφωνο. Να πάρουμε τις γραμμές. Γεια σου, Σάκη. Περαστικά, αδερφούλη. Πάμε να πάρουμε τις τρεις τελευταίες γραμμές. Καλημέρα σας. Μήπως μου δώσετε ποιο θα είναι το τέλος του Τσουκαλά, Κωστή. Αυτό. 3-0. Κωστή, το τέλος του Τσουκαλά. Επειδή γνωρίζω καλά τι σου λέω. Σου έστειλα ένα μήνυμα. Δεν ξέρω αν το είδες. Όχι, δεν το είδα. Για πες. Ναι. Ότι έχει θέματα, ναι, έχει θέματα και κάτω. Ναι, έχει θέματα πολλά. Όχι μόνο αυτός, αλλά και το παιδί που έχει. Και στο σχολείο και παντού.
Αμαρτίες γονέων παιδεύουσι τέκνα. Αν εγώ βγαίνω και λέω μαλαμπίπιπ στον αέρα, εννοείται θα έχουν πρόβλημα τα παιδιά μου. Με αυτά που λέει να το σκεφτεί αυτό το παιδί του. Σε την πελά το βάζει. Όχι εγώ να σκεφτώ το παιδί του για αυτά που λέει αυτός. Εννοείται κανένα παιδάκι δεν φταίει σε τίποτα. Αλλά άμα ο πατέρας βγαίνει και λέει ερχόμαστε Σκοπιανοί να σας κάνουμε, να σας ράνουμε, θα βρεθούν και δύο που είναι θολωμένο το μυαλό και θα φάει ένα μαύρο σεντόνι κάποιος. Έτσι, λέω τώρα. Τον έχουν πολύ στην μπουκα κάτω, να ξέρεις. Δεν τους αρέσει αυτό που γίνεται. Πλέον έχουν αποδεχτεί τη μοίρα τους ότι το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω και για πολύ καιρό θα είναι έτσι όπως είναι. Θέλω να ευχαριστήσω το Φιλαράκι που ήρθε πάλι να δει τον αγώνα προχθές η Μπούμπα και έφαγε τρίγκολο. Είναι πολύ γουρλής από κάτω. Θα ναι, του κάνουμε εμείς τα εισιτήρια. Θα του καθαρίσω και το ψαράκι. Θα τον στείλω στο Αιγαίο να φάει ψάρι. Στη Λαδόκολο να φάει επανσετούλα. Να πάρει τα μπλετάκι στην ηλεκτρονέτ. Να αγοράσει αυτοκίνητο μεταχειρισμένο από τον Τζαντεκίνη. Όλο το πακέτο. Τι θέλει, όλο το πακετάκι. Είστε πιο μαζεμένο φέτος. Μου λέει θα δούμε, θα γίνει, θα κάνουμε. Έχετε, μπαίνει το τρίγκολο, φεύγει. Ευχαριστώ πολύ που έδωσα τρίγωνο πανοράματο στον Κέρασα, έφυγε. Τρίμπαλο πανοράματο. Όχι τρίγωνο. Λοιπόν, δώσε χαιρετίσματα στα παιδιά. Εδώ είναι. Εδώ. Εδώ. Χαιρετίσματα στα παιδιά. Φιλιά! Γεια σου, Μανόλο! Έχω προβλήματα και εγώ πολλά, αλλά δεν κάνουμε έτσι. Φιλιά! Λοιπόν, φιλιά. Έγινε. Γεια σου, Κνίδα. Πάμε. Δύο τελευταίες γραμμές, μην παίρνετε άλλο, γιατί πρέπει να πάμε σε τέλος εκπομπής. Καλημέρα! Έλα, ρε Κωστή. Καλώς το είπα! Χαιρετισμούς μου και εμένα στο Ανόβερο, στη γενικά τα ζουμουσάκια παντού από τα χού της γης. Θέλω να τους ευχαριστήσω γιατί πραγματικά τους είχα δει μέσα από τις αναρτήσεις τότε στο Facebook που είχατε κάνει την εκδήλωση. Μπράβο στα παιδιά. Κλαίγαμε όλοι. Για την οργάνωση και για το πάθος και την ψυχή που δίνουν για την ομάδα μας που λέγεται ΠΑΟΚ. Λοιπόν, περνάμε τώρα στο κομμάτι που λέγεται ΠΑΟΚ και αυτό που λέγεται ΠΑΟΚ το έχει φτιάξει μόνο ο λαός του ΠΑΟΚ είναι πάντα μέσα στους αγώνες και δεν καταλαβαίνει τίποτε. Θέλω να πω το εξής, Κωστή μου, ότι οι επιτυχίες έρχονται πάντα από αγώνες και οι αγώνες του ΠΑΟΚ τώρα δικαιώνονται. Και η μεγάλη δικαίωση κατ' εμένα είναι ο Ιβάνος Σαββίδης. Όλα αυτά που γίνονται στην ομάδα, στο αθλητικό τμήμα, σε όλα, κάτσα αυτό το βράδυ μετά τον Ολυμπιακό και λέω γίναμε μεγάλη ομάδα, ήμασταν μεγάλη ομάδα, αλλά αυτή τη στιγμή μπορούμε, κοιτάμε κατάματα τους αντίπαλους ποδοσφαιριστές, γιατί έχουμε πίσω μας τον Ιβάν Σαββίδη, γιατί έχουμε πίσω την οικογένεια αυτή που μας χρηματοδοτεί, είναι αιμοδότης της ομάδος. Λοιπόν, αυτόν τον άνθρωπο θα πρέπει να του κάνουμε ένα ιδιαίτερο αδριάντα μέσα στη Τούμπα, γιατί μας έκανε να νιώθουμε σήμερα ακόμα πιο υπερήφανοι, γιατί είμαστε υπερήφανος λαός, μας έκανε να νιώθουμε πιο υπερήφανοι και πιο χαρούμενοι. Έγινε, Βασίλη! Την καλημέρα. Σε χαιρετώ! Φιλιά! Γεια σου, Ζουμουσάκι μου! Γεια! Πάμε τελευταίος! Καλημέρα! Γεια σου, Ρουκουστή, καλημέρα! Καλώς τον, καλώς τον Σερέο! Εδώ δίπλα είναι, δίπλα! Έτσι. Καλημέρα! Καλημέρα, παιδιά! Κωστή, ναι. Εγώ θα τελειώσω όπως ξεκίνησες με την ομάδα μπάσκετ, φιλέ. Επειδή αυτή η ομάδα είναι μέσα στην καρδιά μας, μας στήριξε την ΠΑΟΚΑΡΑ σε πολύ δύσκολους καιρούς με ευρωπαϊκά, με πρωτάθλημα, με κύπελα, με μεγάλες εμφανίσεις, με μεγάλες πορείες. Πρέπει να δώσουμε όλη τη θετική μας άβρα, όπως δίνουμε στο ποδόσφαιρο, να τη δώσουμε και στο μπάσκετ, να πάει πρώτο βήμα στο τελικό και μετά σε ένα τελικό όλα γίνονται. Έχει δείξει η ομάδα φέτος, έχει δυσκολέψει όλους και τους μεγάλους, είναι σε καλό φεγγάρι. Αυτή η ομάδα αξίζει κάτι παραπάνω. Δεν ξέρω τι λάθος γίνεται. Έχει γίνει κάποιο μικρό λάθος που έχει ξενερώσει ο πρόεδρος με τον μπάσκετ. Δεν βγαίνει προς τα έξω. Αλλά πρέπει να το βρούνε και να πάρει το δρόμο τους, γιατί πραγματικά έχει δώσει μεγάλες στιγμές. Έχει στηρίξει την ΠΑΟΚΑΡΑ. Και θέλω το απόγευμα να πάμε τελικό και μετά βλέπουμε. Αυτά. Πρώτα να περάσουμε και μετά θα δούμε. Ναι, το πρώτο βήμα είναι αυτό. Σαββατοκύριακο είναι, έτσι. Στα δύο αωράκια. Καλά. Άλλο, δηλαδή, άλλο όνομα δεν βρήκαν εκεί για τα γήπεδα. Τέλος πάντων, σε ποιο από τα δύο παίζουμε. Σε αυτό 1-0. Γεια σου, αδερφέ μου. Γεια σου, Στελάρα. Γεια σου, Στελάρα. Λοιπόν, κλήρωση θα κάνουμε τα σημερινά μαζί με τα αυριανά, γιατί δεν το είπα για το τρίμερο καθόλου. Θέλω να λίγο, 2-3 λεπτάκια. Πείτε μου λίγο τι γίνεται στον Όβρο. Κάνετε μετακόμιση, θα φύγετε, θα πάτε σε άλλο κτίριο. Τι παίζει τώρα, τι γίνεται. Ναι, είμαστε αναγκασμένοι να μετακομίσουμε, γιατί το κτίριο που νοικιάζουμε τώρα πουλήθηκε.
Πουλήθηκε, πήρε αξία μέσα από τον ΠΑΟΚ. Πήρε αξία, ναι, τον εβάσαμε την αξία. Πλάκα τώρα, έτσι. Δεν ασχολείται κανένα με εκείνο το κτίριο. Τον πήρατε εσείς, το φτιάξατε, το ομορφύνατε, γέμισε ζωή, γέμισε τίτλους. Το κάναμε κουκλί, γέμισε ζωή η γειτονιά εκεί. Ακριβώς. Πήρε αξία όλο το οικόπεδο πήρε. Ακριβώς, και τώρα είμαστε. Όλο το τετράγωνο πήρε. Έτσι. Και τώρα με το καλό όταν ανέβουμε θα ψάξουμε για κάτι καλύτερο και μεγαλύτερο, εννοείται. Πάρα πολύ ωραία. Γιατί και η δικιά μας οικογένεια μεγαλώνει. Ακριβώς. Όλο και περισσότερο. Γιατί είμαστε ο μοναδικός λόγος που γεννάμε παοκτσίδες χωρίς να παίρνουμε τίτλους. Δεν χρειάζεται. Φαντάσου από εδώ και πέρα. Φαντάσου, να παίρνουμε κιόλας. Αυτό που είδα εγώ και τις δύο φορές που ήρθα επάνω. Εντάξει, το έχω πει πολλές φορές στο μικρόφωνο, το λέω τώρα που είστε εδώ. Εμένα με έχει σημαδέψει. Όσα χρόνια ζω, θα το θυμάμαι. Το πώς έχετε φτιάξει μια μικρή τούμπα στο βορρά της Γερμανίας. Και όταν λέω μικρή τούμπα, όχι μόνο πληθυσμιακά, από κόσμο, από τα μέλη, από τους παοξίδες, από το πώς είναι η στάση σας εκεί απέναντι στον ΠΑΟΚ, απέναντι στην Ελλάδα, την εκκλησία σας, τις οικογένειές σας, την αγάπη με την οποία περιβάλλετε το σύλλογο τόσες χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, πώς έχετε φέρει κι άλλους κοντά σας, ανθρώπους και άλλων ομάδων που σας παραδέχονται και σας βγάζουν το καπέλο, έμειναν άφωνος. Και αυτό είναι το πιο βασικό, ότι έχουμε σεβασμό στην πόλη, όχι μόνο και από την εκκλησία, αλλά και από όλο τον κόσμο, από συλλόγους, από τις κοινότητες, εκεί είδα χωρίς. Γιατί εκτός την αγάπη μας τη βασική, έτσι, αυτό μας κρατάει ζωντανούς στη Γερμανία, έχουμε αποκτήσει και ένα σεβασμό από όλο τον κόσμο για τις τοπικές δραστηριότητες, δεν τις λέμε βέβαια, εντάξει, δεν είναι για να τα λες, αλλά... Πολλά πράγματα. Έχει βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο. Όπως είναι μια οικογένεια, ο ΠΑΟΚ, μια οικογένεια, αυτό το ζούμου σου, γιατί να τα λέμε μέσω εσένα, γνωρίσαμε πολλά παιδιά που είμαστε χρόνια φίλοι και τα νιώθουμε αδέρφια. Έτσι και εκείνη μια τοπική οικογένεια, στην τοπική κοινωνία μια οικογένεια μεγάλη είμαστε. Που μεγαλώνει διαρκώς. Έτσι ακριβώς. Και όπως και στο ζούμου σου, το ίδιο και σε εμάς ισχύει, ότι δεν χωράνε οι κακοί. Τους αποβάλλει το σύστημα. Όποιος έρχεται για άλλο λόγο, για άλλο σκοπό, δεν τον ξεβράζει το κύμα. Δεν τους χρειαζόμαστε, δεν τους έχουμε ανάγκη. Έτσι ακριβώς. Η αγκαλιά μας είναι ανοιχτή για όλους, ακόμα και για αυτόν που είναι διαφορετικός. Ακόμα και για αυτόν ο οποίος πιστεύει κάτι άλλο. Αρκεί να σέβεται αυτό το οποίο εμείς έχουμε ζωή μας, έχουμε στην καθημερινότητά μας, το μεταβιβάσαμε στα παιδιά μας, θα το μεταβιβάσουν τα δικά μας παιδιά παρακάτω. Και δεν μιλάω μόνο για τον ΠΑΟΚ, μιλάω για το σκεπτικό που έχουμε σαν ζουμουσού, όπως εσείς σαν κλάπα νόβερου, γι' αυτό ταιριάξαν τα γνώτα μας εδώ και χρόνια. Γι' αυτό και είμαστε ένα πράγμα. Κυρίες και κύριοι. Ένα τελευταίο να χαιρετήσω τον κόσμο λίγο, να κάνω επίλογο και να πει και δύο κουβέντες και ο Στέφανος. Ναι, βέβαια. Τα φιλιά σε όλα τα ζουμουσάκια, σε όλους τους χορηγούς εννοείται, γιατί και εμείς σαν σύνδεσμους μας στηρίζουν οι χορηγοί, ξέρουμε ποια είναι η δύναμη των χορηγών. Τεράστια υπόθεση. Σε εποχές δύσκολες, έτσι. Και υπομονή ακόμα και τώρα στον κόσμο, χαμηλά την μπάλα και υπομονή. Το πρώτο ξέσπασμα το κάναμε, το επόμενο έρχεται 5 Μαΐου, οπότε είναι... Εκεί. 5 Μαΐου το βράδυ. Εκεί θα χαζέψουμε τελείως, δεν μας κάνουν τα χάπια. Κανονίστε από τώρα. Τα φιλιά μου από μένα σε όλους. Χριστάρα μου. Πάμε Στεφανάρα, πες μου και εσύ τι θέλεις να μας πεις. Εντάξει, ο Χρήστος τα είπε λίγο πολύ, τα περισσότερα όσον αφορά το σύνδεσμο επάνω. Εγώ να συμπληρώσω ότι ακόμα και πριν αρχίσουμε τώρα, δηλαδή να διοικούμε τους τίτλους τα τελευταία δύο χρόνια, με τη δουλειά, σε εισαγωγικά η δουλειά, με την αγάπη μας για αυτό που κάνουμε πάνω, καταφέραμε, όπως ο Βαλανιδουράκης, το μικρό του Βασίλης, γιατί τον παρακολουθάω και στο ίντερνετ, καταφέραμε πολλά παιδιά από την Ήπειρο να τα φέρουμε κοντά στον ΠΑΟΚ, από στερεά Ελλάδα, νησιά, Θεσσαλία, έτσι κι αλλιώς, νησιά. Και για μένα πιστεύω ότι αυτό είναι ένα μεγάλο επίτευγμα. Και αυτό πριν πάρουμε το πρωτάθλημα, το τονίζω. Κανένας δεν μπορεί να πει ήρθαν γι' αυτό. Έτσι. Ήρθαν πριν από αυτό. Ακριβώς. Προχθές την Κυριακή το βράδυ, το έγραψε και κάποιος νομίζω στη δική σου τη σελίδα στο Zoom σου, πανελλαδικά πρέπει να κερδίσαμε πάρα πολλά καινούργια παοκτσάκια, μικρούς και μεγάλους. Όπως το λες. Και είναι μεγάλο για τον τρόπο, επίδομα. Για τον τρόπο, όχι για μια νίκη. Έτσι. Δεν είναι η νίκη μόνο. Γιατί η προπαγάνδα που πέφτει κάτω ότι έχουμε την καλύτερη ομάδα και δεν ξέρω εγώ τι. Κατέρευσε αυτό. Ναι, κατέρευσε. Η αλήθεια είναι μέσα στο χορτάρι. Άμπραβο. Χωρίς καμία βοήθεια, χωρίς κανένα αρωτόπουλο, χωρίς κανένα κομίνι. Έτσι. Λοιπόν. Έτσι ακριβώς. Έτσι. Έτσι ακριβώς. Φανάρα μου, σε ευχαριστώ. Ήταν τα παιδιά από το Ανόβερο. Ένα στενόγραφο. Ρίχτω.
ενός λεπτού σιγή αύριο το πρωί για αυτούς που τάξανε στις φιλενάδες τους γάμου αν πάρει ο ΠΑΟΚ πρωτάθλημα. Λοιπόν, τελειώνουμε. Μην ξεχνάτε, μην ξεχνάτε. Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο, 705-750. Σόμπες Μίλαν, Αλφα Πλαμ, 651-718. Αερόθερμες με πέλετ, εκπληκτικές. Εκεί ξέρει αυτός η Αλφα Πλαμ, 651-718. Και βέβαια Τσαντεκίδης με τα χειρισμένα αυτοκίνητα σαν καινούργια, ανεβαίνοντας στο δρόμο για Ωρεόκαστρο. Δεξιά, Αφή Τσαντεκίδη, 21 χρόνια προσφοράς. Αύριο θα κληρώσουμε και το τριήμερο μαζί με τα αυριανά, γιατί σήμερα άλλαξε όλο το αυτό. Θέλω γουστάρω όταν έρχονται τα παιδιά και γινόμαστε ανω κάτω. Ζουμουσού λέμε, bye bye, bye.